Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Πολλά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στο επίκεντρο και πάλι οι εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο, να τα συζητήσουμε αυτά. Βέβαια, έχουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με το ελαιόλαδο, με τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων και βέβαια με την πανδημία. Να ξεκινήσουμε όμως με την επανέναρξη των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Δίχως προβλήματα κύλησαν οι δύο πρώτες ημέρες της επιστροφής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τα self-test βέβαια αναχείρας. Με την εκπαιδευτική κοινότητα στις επάρξεις και στο κομμάτι της ιχνηλάτησης, ήδη τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων έδειξαν σχεδόν 1.500 κρούσματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Σχεδόν 1.500 κρούσματα ανιχνεύθησαν μέσω των self-test που έγιναν υποχρεωτικά σε μαθητές και καθηγητές κατά την πρώτη μέρα επιστροφής τους στα σχολεία. Προέκυψαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου γύρω στα 1.200 θετικά κρούσματα σε μαθητές και 230 σε εκπαιδευτικούς. Εικόνα που κατά την δεύτερη μέρα ήταν αρκετά καλύτερη. Βρισκόμαστε στο μισό περίπου. Δεν έχω ακριβή στοιχεία για κάθε νομό. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω ότι στην Αρκαδία, τα οποία τα έχουμε συγκεντρώσει, έχουμε πια από 200 περίπου κρούσματα που είχαμε χθες συνολικά σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές. Σήμερα είμαστε γύρω στα 105. Άρα φαίνεται ότι είναι μειωμένα τα κρούσματα. Προφανώς βρέθηκαν αυτά που δεν είχαν βρεθεί χθες. Ακολουθούμε τις διαδικασίες, τηρούμε ασφαλώς απαρέγκλιτα όλες τις οδηγίες που έχουμε και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά. Σιγά σιγά κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουμε το όποιο θέμα προκύπτει. Ο υψηλός αριθμός κρούσματων ήταν κάτι το αναμενόμενο, αφού τα παιδιά προέρχονταν από έντονη κοινωνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των γιορτών. Και γι' αυτό άλλωστε έγινε το τεστ κατ' εξαίρεση της Κυριακής, το οποίο δεν προβλέπεται για τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί? Για να προλάβουμε οποιοδήποτε θετικό κρούσμα πριν πάει στο σχολείο και υπάρξει αυτή η διασπορά. Μέσω αυτής της διαδικασίας και των αλλεπάλληλων ελέγχων, η εκπαιδευτική κοινότητα συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Ήδη από το Σαββατοκύριακο είχαν προμηθευτεί τα σχολεία έναν αριθμό self-test, με αποτέλεσμα την Δευτέρα, χθες το πρωί από τις 7 η ώρα, ήταν εκεί οι διευθυντές των σχολείων και έδιναν σε όσους δεν είχαν προλάβει να το προμηθευτούν το self-test για να το κάνουν ώστε να πάνε στο σχολείο την ίδια μέρα. Μάλιστα, αυτοί οι μαθητές δεν θα πάρουν τα υπόλοιπα 4-3 από εδώ και πέρα που θα χρειαστούν για τις 2 εβδομάδες, αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, από το φαρμακείο, αλλά θα τα παραλάβουν από το σχολείο τους. Οπότε και αντιμετωπίστηκε παντού όπου υπήρχε θέμα. Με αφορμή την έναρξη των σχολείων βρέθηκαν όλα αυτά τα θετικά κρούσματα. Φοβάμαι ότι σε άλλη περίπτωση ίσως δεν είχαν βρεθεί και οι άνθρωποι αυτοί, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας χωρίς να το γνωρίζουν και χωρίς να έχουν συμπτώματα πιθανόν και θα διέσπηραν τον ιό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για τις επόμενες εβδομάδες ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης θα διενεργείται 2 φορές ανασχολική εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, ό,τι ίσχυε πριν τα Χριστούγεννα. Κάνουν το τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και τα προσκομίζουν στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. Υπενθυμίζω ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος αντιμετώπισης των κρουμάτων όταν εμφανιστεί στο σχολείο. Ισχύει πάλι το ποσοστό 50% είναι ένας μαθητής για να κλείσει το τμήμα, αλλά σε περίπτωση εμφάνισης οποιοδήποτε κρούσματος οι μαθητές υποβάλλονται σε αλλεπάλληλα καθημερινά τεστ. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιφέρεια Πελοποννήσου διαδικασία μέσω της οποίας θα αντιμετωπιστούν τυχόν κενά σε περίπτωση που νοσήσει σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών. Αυτές τις μέρες κάνουμε αναπροσαρμογές των προγραμμάτων, μεταφέροντας ώρες εκπαιδευτικών από άλλες μέρες κλπ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το διδακτικό ωράριο, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να είναι στο σχολείο, δεν θέλουμε να δημιουργούμε ένα στάθος στους γονείς, να σχολάνε νωρίτερα ή να έχουν κενά. Ως τώρα το έχουμε καταφέρει. Βγήκαν και ανακοινώσεις ότι έγινε και κάποιες προσλήψεις, θα γίνουν και κάποιες επιπλέον. Ελπίζουμε ότι όλα να πάνε καλά. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα των σχολείων. 1.500 κρούσματα τις δύο πρώτες ημέρες λοιπόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στα σχολεία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα παραμείνουμε όμως στο θέμα της πανδημίας. Έχουμε μαζί μας τη διοικήτρια του νοσοκομείου Καλαμάτας, την κυρία Ελένη Αλιφέρη. Κυρία Αλιφέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
Κυρία Λιφέρη, βλέπουμε έτσι ότι ο αριθμός των υψηλών κρουσμάτων παραμένει. Και βέβαια και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας βλέπουμε νοσηλίες και βλέπουμε και θανάτους σχεδόν καθημερινά. Ναι. Εντάξει, στο νοσοκομείο Καλαμάτας ακόμα νοσηλεύουμε τα προηγούμενα κύματα. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι είναι από την μετάλλαξη Δέλτα που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι μια πιο διαχειρίσιμη κατάσταση από πλευράς αριθμού νοσηλιών, έτσι, δεν εννοώ τη βαρύτητα, εννοώ τον αριθμό των νοσηλιών. Από ό,τι βλέπετε είμαστε εκεί κοντά στους 40, εδώ και αρκετές μια εβδομάδα και πλέον. Αυτή είναι μια εικόνα που είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη για το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε. Ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός μάλλον των μολύνσεων δεν είναι τόσο σημαντικός, όσο σημαντικό είναι το ποιες από αυτά τα κρούσματα θα καταλήξουν σε νοσηλείες. Αυτό που δημιουργεί θέμα είναι όταν τα κρούσματα επιβαρύνονται και καταλήγουν σε νοσηλείες. Έρχονται αρκετοί καθημερινά για εξέταση στα επίγοντα του νοσοκομείου, αρκετά θετικά δηλαδή περιστατικά κορονοϊού για πρώτη εκτίμηση και αντιμετώπιση, εκεί δεχόμαστε μια πίεση δηλαδή στα επίγοντα αυτή τη στιγμή. Παραμένουν οι βαριά νοσηλευόμενοι στη ΜΕΘ, όπως βλέπετε, παραμένει στον αριθμό των 5 η ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Όμως μπορώ να σας πω ότι είμαστε εδώ και μια-δυο εβδομάδες σε μια κατάσταση πιο διαχειρίσιμη εντός της κλινικής COVID. Αυτό είναι το θετικό αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, κυρία Λιφέρη, σε σχέση με τα κρούσματα που βλέπουμε καθημερινά, γιατί η Μεσσηνία το τελευταίο διάστημα έχει έτσι υψηλό αριθμό κρούσματων. Πολύ υψηλό. Δεν έχουμε βαριές νοσηλίες. Ακόμα, δεν έχουν αποτυπωθεί οι νοσηλίες των τελευταίων κρούσματων. Εμείς το βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα σε μια-δυο εβδομάδες στο νοσοκομείο. Θα δούμε δηλαδή, είναι κρίσιμη, κυρία Ελιοπούλου, πώς θα κυλήσει η επόμενη και η μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εκεί θα δούμε το ρυθμό των εισαγωγών και την βαρύτητα, εάν πραγματικά είναι πιο βαριά τα περιστατικά ή το ίδιο βαριά, έτσι. Ναι. Το ίδιο βαριές οι νοσηλίες. Αυτό νομίζω ότι η επόμενη και η μεθεπόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Συνεπώς θα πρέπει, έτσι όπως είπε και η κυρία Γκάγκα, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή 3 εβδομάδες ακόμα. Νομίζω ναι, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα, γιατί και το νοσοκομείο αντιμετωπίζει θέματα με περιπτώσεις νοσηλευτών που έχουν ή και υπόλοιπο προσωπικό που μπορεί να έχουν νοσήσει από κορονοϊό αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι βαριά βέβαια. Πολλοί είναι συμπτωματικοί, εντελώς τυχαία, δηλαδή από το συνήθι έλεγχο που κάνουμε εμείς, τον έλεγχο ρουτίνας που κάνουμε στο προσωπικό, το βρίσκουμε. Γενικά όμως θα σας έλεγα ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση ακραία. Αυτό είναι φανερό. Και δεν θέλουμε φυσικά να φτάσουμε σε μια ακραία κατάσταση. Είναι μια-δυο εβδομάδες που πρέπει να προσέξουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και κυρίως να προσέξουν οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι και έχουν ήδη κολλήσει τον ιό. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά την υγεία τους, να την παρακολουθούν, την εξέλιξή τους, ώστε να μην προσέλθουν σε βαριά νόσηση. Είναι πολύ βασικό αυτό. Επειδή βλέπουμε, κυρία Λιφέρη, το τελευταίο διάστημα ότι και νοσούν και πολίτες που έχουν κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου και ελαφρά μάλιστα τις περισσότερες φορές, στο νοσοκομείο έρχονται τέτοια περιστατικά που έχουν κάνει την τρίτη δόση και νοσούν? Όχι, στο νοσοκομείο για νοσηλεία τέτοια περιστατικά δεν έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολλά κρούσματα, πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν κολλήσει και περνούν τον ιό ως σχεδόν μία γρήπη ή ίσως και ακόμα λιγότερο συμπτωματικά ή που δεν το έχουν καταλάβει καθόλου και τελείως τυχαία το ανακαλύπτουν ή από το συνήθι έλεγχο το self-test που κάνουν λόγω της δουλειάς τους ή λόγω της κοινωνικότητας. Όμως δεν έχουμε βαριές νοσηλίες ανθρώπων ή νοσηλίες ανθρώπων που είναι τριπλά εμβολιασμένοι. Επειδή ακούγονται πολλά έτσι στην κοινότητα, στην κοινωνία μας, ότι στο νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν πάει ασθενείς που νοσούν βαριά και με τη δεύτερη δόση του εμβολίου, θα θέλαμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό, γιατί μπορεί κάποιος να είναι εμβολιασμένος, αλλά να είναι εμβολιασμένος μόνο με την πρώτη δόση και να νοσεί βαριά, ή να είναι με τη δεύτερη δόση. Τι ακριβώς, ποια είναι η εικόνα? Καιρός.
Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων ανθρώπων, ιδιαίτερα σε ηλικία, πολύ μεγάλων ανθρώπων, έχουμε συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίοι μπορεί να είχαν κάνει τη μία δόση ή να είχαν κάνει και τη δεύτερη δόση και να έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από την δεύτερη δόση του εμβολίου και πραγματικά να έχουν νοσήσει και να νοσηλεύονται. Όμως, κυρία Ηλιοπούλου, αυτός ήταν και ο λόγος, νομίζω αυτά ήταν τα στατιστικά που είχε και το Υπουργείο Υγείας που έδωσε την δυνατότητα πολύ γρήγορα να ανοίξει η τρίτη δόση. Εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ήταν σωτήριο και το λέω χωρίς υπερβολή, σωτήριο το άνοιγμα της τρίτης δόσης νωρίς για την χώρα μας και αυτό έχει προφυλάξει και έχει πραγματικά θωρακίσει πάρα πολύ κόσμο. Πώς κυλάει ο εμβολιασμός στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου? Ναι, είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για την τρίτη δόση πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί εξασφαλίζει αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι αυτούς δεν θα τους έχουμε νοσηλευόμενους με τα βεβαιότητος. Έχουμε και πρώτη δόσεις και αυτό είναι πάλι εξαιρετικά ενδιαφέρον για μας και για την κοινότητα. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό. Τώρα υπάρξει μια συζήτηση να ανοίξουμε εμβολιαστικό και για παιδιά άνω των 5 ετών. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για το νοσοκομείο. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι και σε χώρους, όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, και σε χώρους που θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, γενικότερα όλη αυτή η κινητικότητα, αφενός μεν η μεγάλη συμμετοχή στον εμβολιασμό και σε πρώτες και σε τρίτες δόσεις. Βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κρούσματα πλέον, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πιο αυξημένη ανοσία στον πληθυσμό, είναι από εκείνα τα στοιχεία που ενδεχομένως θα επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη της πανδημίας. Δύο εβδομάδες ακόμα, τρεις, θα είμαστε υπομονή. πιο σίγουροι για την εξέλιξη της και κάτι τελευταίο, κυρία Λιφέρη, σχετικά με τις θεραπείες με μονοκλονικά αντισώματα. Έχει ξεκινήσει και στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Πώς εξελίσσεται? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξαντλήσει τα αποθέματά μας, τις 30 δόσεις που είχαμε, γιατί σε εμάς απευθύνονται και η Λακωνία και η Τρίπολη. Βέβαια, η Μεσσηνία έχει κάνει πάρα πολλές θεραπείες τέτοιες. Αυτή τη στιγμή, όποιος υποβάλλει αίτημα και εγκριθεί, τότε έρχεται η δόση, έρχεται το φάρμακο. Δηλαδή δεν υπάρχει απόθεμα, αυτό θέλω να διεξηγήσω. Όμως κάθε συμπολίτης μας που εγκριθεί το δικαίωμά του αυτό, με την πλατφόρμα, μέσω της πλατφόρμα του ειδικά, να ξέρει ότι θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τα μονοκλονικά αντισώματα. Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε, κυρία Λιφέρη, ποιο θα ήταν το μήνυμα για τις επόμενες κρίσιμες ημέρες? Θα έλεγα ότι είμαστε πραγματικά σε μια αρχή αισιοδοξίας πολύ έντονης. Είμαστε συγκρατημένοι βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά. Ανεξαρτήτως από την... ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα και με απλές λοιμώξεις, μπορεί να εμφανίσουν βαριά νόσηση. Οπότε το θέμα των βαριών νοσηλιών θα το δούμε, δεν θα το αποφύγουμε, ίσως σε μικρότερο βαθμό. Όμως σίγουρο είναι ότι δεν θα το αποφύγουμε, γιατί έχουμε αρκετά μεγάλο πληθυσμό ακόμα ανεμβολίαστο. Κυρία Λιφέρη, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Για να έρθουμε τώρα στα της αυτοδιοίκησης. Την Παρασκευή έχουμε τις διαδικασίες, μετά τις διμερεσίες που είχαμε την Κυριακή, έχουμε τις διαδικασίες για την επιλογή των στελεχών, των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτα. Σήμερα ο Δήμαρχος, ο κ. Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε τους νέους προέδρους. Τους δημοτικούς συμβούλους που θα προτείνει για την θέση των προέδρων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, γνωστοποίησε ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο κ. Βασιλόπουλος θα διατηρήσει τη θέση της Προεδρίας στη ΔΕΗ ΕΚ της Καλαμάτας, ενώ στην Φάρις θα συνεχίσει ο Παντελής Δρούγας. Είναι μεγάλη ευθύνη. Ευελπιστώ ότι με πολλή δουλειά και πολλή δουλειά, επαναλαμβάνω, θα πετύχουμε τους στόχους και θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το όραμα και το σχέδιο που έχουμε ως Δημοτική Αρχή. Στα ενία του αθλητικού οργανισμού παραμένει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Προσφέρουμε έργο
και αυτό δεν είναι τίποτα. Στην πορεία πιστεύω ότι θα προσφέρουμε πάρα πολλά. Είμαστε ένα κομμάτι πετυχημένο. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ίδρευσης προτείνει το Κώστας Αθανασόπουλος. Συνεχίζουμε την προσπάθεια υλοποιήσεως μεταξύ Δήμου και Συνδέσμου ΔΕΙΑΚ που έχει σχέση με την κάλυψη των αναγκών για τα επόμενα 50 χρόνια, με την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι συνεργαζόμενοι όλοι θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Στην Προεδρία της Φιλαρμονικής συνεχίζει η Μαρία Μπαρούνη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου και θα συνεχίσουμε δυναμικά το έργο μας με επιτυχίες. Στο νομικό πρόσωπο της κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας θα βρεθεί ξανά ο Τασαγγελής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την επιλογή που έκανε για μένα. Εγώ του είχα θέσει την δικιά μου υποψηφιότητα στη διάθεσή του να με χρησιμοποιήσει όπως αυτός πιστεύει καλύτερα. Την πορεία του στην Προεδρία της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής θα συνεχίσει και ο Παύλος Κλάδης. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε με την ίδια τρέλα και την ίδια αγάπη, γιατί αν δεν αγαπάς κάτι δεν μπορεί να το κάνεις, όσο και τρελός να είσαι, για να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Ενώ στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή θα βρεθεί ο Γιάννης Δούβας. Θα φανώ αντάξιες προσδοκίες, θα κάνω το δυνατότερο δυνατό για την καλή λειτουργία στην παιδεία. Τον ευχαριστώ, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους μου καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Προεδρεύων του Πνευματικού Κέντρου της Καλαμάτας θα είναι ο Παναγιώτης Λύρας. Η παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας στη θέση του Προεδρεύοντα ουσιαστικά είναι το αντίδωρο της πόλης σε ένα κτίριο γεμάτο εκδηλώσεις, συγκινήσεις. Ανεβάζει ταχύτητα, δήλωσε σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλος, η Δημοτική Αρχή, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στο Δήμο Καλαμάτας. Ο κ. Βασιλόπουλος βέβαια έδωσε και απαντήσεις προς τις μειοψηφίες σχετικά με τις δοσοληψίες που ανέφεραν οι αντιπολιτεύσεις και με τις συναλλαγές. Τις μηχανές του φουλ βάζει ο Θανάσης Βασιλόπουλος και μετά το νέο σχηματισμό των προσώπων, το βάρος πέφτει στην δρομολόγηση και την παραγωγή έργου. Προχωράμε δυναμικά, η ομάδα μεγαλώνει και ενισχύεται, έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο, στόχους για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεις στο Δήμο Καλαμάτας. Ενώνοντας δυνάμεις, δρομολογούμε τις εξελίξεις, υπηρετώντας την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας, δημιουργώντας συνθήκες για να πάμε την πόλη μας, το Δήμο μας μπροστά. Έχοντας ξεπεράσει το μέσο της θητείας, έχουμε μπροστά μας την ολοκλήρωση σπουδαίων έργων, αλλά και την προετοιμασία μελετών που σηματοδοτούν και θα σηματοδοτήσουν το όραμά μας για την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι το νέο σχήμα με τους αντιδημάρχους που έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα, αλλά και τα πρόσωπα που θα βρεθούν στα νομικά πρόσωπα, θα λειτουργήσουν με πνεύμα ομαδικό, παράγοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του δεδομένο σε μια θέση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καλαμάτας, δίνοντας το μήνυμα της αξιολόγησης σε εβδομαδιαία βάση. Λοιπόν, προφανώς και κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του δεδομένο, ότι θα παραμείνει στη θέση του αν δεν αποδώσει τα αναμενόμενα. Η θητεία των Προέδρων στα νομικά πρόσωπα, όπως και τα αντιδημάρχων, είναι στο τέλος του έτους. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Όλοι θα αξιολογούνται διαρκώς. Ήδη οι αντιδήμαρχοι έχουν λάβει στη σύσκεψη που έγινε χτες το πρωί συγκεκριμένες κατευθύνσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα υπάρχει εβδομαδιαίος έλεγχος και αξιολόγηση. Στο Δήμο έχουμε δρομολογήσει σειρά θεμάτων. Μένει να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους και να αρχίσουν οι πολίτες, πέρα από τα ζητήματα καθημερινότητας αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα, πέρα από το σχεδιασμό, να βλέπει και την υλοποίηση έργων. Ερωτώμενος από την τηλεόραση Best, ο Δήμαρχος Καλαμάτας απάντησε και στις αναφορές των παρατάξεων των μειοψηφιών σχετικά με τις προσχωρήσεις και αποχωρήσεις ατόμων. Και μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, αναφέροντας. Προφανώς κάτι πρέπει να πούν, το καταλαβαίνω αυτό. Έχουν άλλωστε και ένα ακροατήριο να ικανοποιήσουν. Υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι θεμητές. Ας μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, εμείς προχωράμε μπροστά. Κοιτάμε την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Οι αντιπολιτεύσεις έχουν τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα είναι αρκετά. Ας τα λύσουν. Το δικό μας το σύνθημα από την πρώτη στιγμή ήταν ενώνουμε δυνάμεις. Το λέγαμε προεκλογικά, το είπαμε και μετεκλογικά σε όλους. Το λέμε πάντα. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ αυτό να το αναφέρουμε. Ενώνουμε δυνάμεις σε όποιον θέλει πραγματικά να είναι εδώ και να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε στον τόπο μας. Από εκεί πέρα όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε από τους πολίτες. Όσα για κάποια σχόλια και χαρακτηρισμούς που με θλίψη ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, όπως είπατε,
θα προτείνω ο καθένας να κοιταχτεί στον καθρέφτη του. Για την τοπική κοινωνία όλοι γνωριζόμαστε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα συνεχίσουμε και έχουμε μπροστά μας ένα σχέδιο. Και επειδή δέχτηκα και συγχαρητήρια, θα πω καλοδεχούμενα, ας είναι λίγο φιδωλή όμως, γιατί μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον να μας δώσουν και άλλα συγχαρητήρια για επιλογές και επιτυχίες μας. Για να πάμε τώρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου έγιναν και εκεί σαρωτικές αλλαγές με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, να μιλάει για ίσες ευκαιρίες για όλους, ενώ μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα φανεί και το έργο της Περιφερειακής Αρχής. Ίσων ευκαιριών σε όλα τα στελέχη της παράταξης του κινήθηκε ο Παναγιώτης Νίκας, προχωρώντας έναν δομικό και ριζικό ανασχηματισμό στην Περιφερειακή Αρχή. Η βασική μου στόχευση είναι να έχουν όλοι οι συνάδελφοι την ευκαιρία τους, ώστε να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν πράγματα για το συμφέρον του λαού τον οποίον εκπροσωπούμε. Είμαι ειλικρινά ευχαριστημένος από τους συνεργάτες μου από την πορεία αυτή των 2 χρόνων και πλέον και για την προσφορά τους και για το έργο το οποίο προσέφεραν. Ο κ. Νίκας το πρωί στην Περιφερειακή Νότα Μεσσηνίας είχε συνάντηση με όλα τα στελέχη, τόσο διοικητικά όσο και υπηρεσιακά, και εξέφρασε την ικανοποίησή του από τον μέχρι τώρα βηματισμό και των προσώπων. Ας πούμε για τον κύριο Αναστασόπουλο, εδώ τον παρευρισκόμενο στη Μεσσηνία, δεν έχω να πω τίποτα το αρνητικό. Ήταν ανέφελη και η συνεργασία μας και η προώθηση του έργου. Είχαν πάρα πολλά δεκάδες έργα προωθήθηκαν. Είναι και δεκάδες τα οποία πρέπει να προωθηθούν. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με το επίπεδο συνεργασίας ή την απόδοση έργου. Πρέπει όμως και άλλοι συνάδελφοι να λάβουν συγκεκριμένα πόστα και να προχωρήσουν. Υπενθυμίζω για τη Μεσσηνία ιδιαίτερα ότι από τους 5 περιφερειακούς συμβούλους, από τους 6 περιφερειακούς συμβούλους, οι 5 είναι αντιπεριφερειάρχες. Και ο κύριος Σαρδέλης είναι ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση του ρόλου των θεματικών αντιπεριφερειαρχών. Προσδοκώ ότι θα υπάρξει μια νέα όθηση στο έργο το οποίο κάνουμε και θα υπάρχει και πολλαπλασιασμός της προσφοράς. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες έχουν ένα τεράστιο έργο, ενώ του χωρικού αντιπεριφερειάρχη η δουλειά είναι κυρίως διοικητική και οργανωτική. Του θεματικού αντιπεριφερειάρχη η δουλειά είναι επιστημονική. Ως παράδειγμα, ο κύριος Αναστασόπουλος, που είναι ο υπεύθυνος του πρωτογενούς τομέα, στην Πελοπόννησο η οικονομία μας είναι κυρίως γεωργική, όπως ξέρετε. Πάμε να γίνουμε και τουριστική περιοχή. Έχουμε μεγάλα ζητήματα, όπως είναι ο ΓΟΕΒ εδώ στην περιοχή μας. Ζητήματα με το ΓΟΕΒ της Αργολίδας που πρέπει να εκκινήσουμε, με τους ΤΟΕΒ, τους περισσότερους στην Κορινθία, με τις νέες καλλιέργειες, με τη συνεργασία με τη Δήμητρα, η οποία βρίσκεται εν όψη, με την δημιουργία δημοσίου ΙΕΚ αγροτικού χαρακτήρα στα Φιλιατρά, με τις λιμνοδεξαμενές, με τις αρρώστιες στα φυτά, με τα προβλήματα τα οποία έχουμε στην κτηνοτροφία. Είναι ζητήματα επιστημονικής φύσεως πολύ σοβαρά, για τα οποία ενδεχομένως μετά από 20 χρόνια θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά σε περιφερειακό επίπεδο και να δώσουμε λύσεις. Και προσδοκώ, αναφέρθηκα στον κύριο Αναστασόπουλο που είναι δίπλα, αλλά ο νομός μας χειρίζεται για την περιφέρεια και τα θέματα του πολιτισμού και τα θέματα του τουρισμού και τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων με τον κύριο Τσουκαλά, μεγάλα ζητήματα αυτά στα οποία πρέπει να δοθεί όθηση. Δηλαδή ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ενδεχομένως έχει σοβαρότερη δουλειά να κάνει ακόμα και από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Ο κ. Νίκας έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η χρονιά δεν είναι καθόλου προεκλογική, αλλά είναι μια κρίσιμη χρονιά στην οποία πρέπει να φανεί το έργο της Περιφερειακής Αρχής. Όχι, δεν είναι προεκλογική χρονιά το 2022. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα όταν τελειώνουν εκλογές να αρχίζει η προεκλογική περίοδο για τις άλλες εκλογές. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας. Το 2022 είναι μια κρίσιμη χρονιά στην οποία θα φανεί το έργο μας. Θα ολοκληρωθούν έργα, θα εγκαινιάσουμε έργα, έχουμε βάλει ένα στοίχημα στο τέλος της θητείας μας το οδικό δίκτυο να έχει βελτιωθεί τουλάχιστον κατά 30%. Πάμε τώρα στην Ηλία και στον συνάδελφο τον Κώστα τον Γκελτή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Κώστα, πραγματικά μια 29χρονη κοπέλα ζούσε έναν εφιάλτη. Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν όταν ένας αλλοδαπός άνδρας από περιοχή του κάμπου της Ηλίας, σύμφωνα πάντα με τόσα μαθαίνουμε, Δέσποινα, από την αστυνομία,
εκματελευόμενος, να σας πω, την ευάλωτη οικονομική θέση της γυναίκας και απειλώντας την με επιστροφή της στη χώρα, να πούμε ότι η γυναίκα ήταν από τη Βουλγαρία, την εξέδιδε δέσποινα συστηματικά. Ο άντρας λοιπόν προγραμμάτιζε, να σας πω, έναντι αμοιβής ερωτικά ραντεβού του θύματος με άνδρες σε διάφορες περιοχές της Ηλίας και μάλιστα δέσποινα τη μετέφερε ο ίδιος με το αυτοκίνητό του και παρακρατούσε μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που λάμβανε η αλλοδαπή γυναίκα ως αμοιβή. Να σας πω συγκεκριμένα ότι όπως μαθαίνουμε η γυναίκα έπαιρνε περίπου 20 ευρώ. Ο αλλοδαπός άνδρας κρατούσε τα 15 ευρώ και της έδινε τα 5. Αυτό μαθαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του θύματος, δέσποινα, ο άνδρας την είχε φέρει ο ίδιος από τη Βουλγαρία, της είχε τάξει μια καλύτερη ζωή εδώ στην Ελλάδα, ότι θα δουλεύσουν μαζί στα χωράφια. Αυτή τον ακολούθησε. Να σας πω ότι δεν μιλούσε καθόλου την ελληνική γλώσσα και κατάφερε μόνη της να πάει στο αστυνομικό τμήμα της Ήλιδας και να καταγγείλει τον άνδρα, ο οποίος σε συνέχεια συνελήφθη από την της Ήλιδας και αύριο αναμένεται, δέσποινα, να πάει στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Αμαλιάδας. Μάλιστα, τι να πει κανείς, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς και βέβαια είναι μια υπόθεση που πραγματικά έτσι μας προβληματίζει όλους μας. Να πάμε όμως και σε κάτι έτσι... Ναι. Σε πόσο μάλλον, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε μικρές κοινωνίες όπως είναι τα χωριά της Ηλίας. Ο κάμπος Ηλίας είναι μια αγροτική περιοχή με μικρά χωριουδάκια. Φανταστείτε όταν γίνεται κάτι τέτοιο σε τόσο κλειστές κοινωνίες. Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, έχουμε και μια έτσι περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας έστειλε στην πρώην σύντροφό του μια φωτογραφία και την απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Τι ακριβώς έγινε? Πάλι και αυτή η δυσυδέσπη να έρχεται από την ίδια περιοχή, από χωριό του κάμπου της Ηλίας, από το Τραγανό συγκεκριμένα. Και πραγματικά αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, δέσποινα, με τον νεαρό άνδρα από το συγκεκριμένο χωριό. Έστειλε, να πούμε, μια φωτογραφία στην πρώην σύντροφό του, ενημερώνοντάς την πως θα βάλει τέλος στη ζωή του μετά την απόφασή της να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, δέσποινα. Η συγκεκριμένη κοπέλα του ζήτησε να χωρίσουν, αυτός μάλλον δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή την απόφαση και αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν ξέρουμε εάν ακόμα έχει γίνει αυτό, δέσποινα, γιατί σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας έχει να δώσει σημάδια ζωής από το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας για ανέβρεση του νεαρού στο χωριό Τραγανό και γύρω από το συγκεκριμένο χωριό. Ψάχνουν σε λιοστάσια, ψάχνουν σε εγκαταλειμμένα παλιά σπίτια και αποθήκες. Να σας πω ότι επιχειρούν δύο πυροσβέστες και με ένα όχημα ως συνδρομή στην ελληνική αστυνομία. Πραγματικά η αστυνομία οργώνει την περιοχή για να βρει ένα σημάδι. Να σας πω ότι ο άνδρας είναι αλβανικής καταγωγής. Έχουν ψαχτεί και τα σύνορα, έχει γίνει και εκεί η έρευνα. Δεν έχει φύγει προς την ιδιαίτερη πατρίδα του. Να σας πω ότι όπως ενημερωθήκαμε, ο αλβανικής καταγωγής άνδρας που το τελευταίο διάστημα απουσίαζε από τη χώρα, όταν επέστρεψε εδώ σε εμάς, του ζήτησε η κοπέλα αυτή να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και αυτό ήταν η αφορμή για να γίνει όλο αυτό που είμαστε αντιμέτωποι σήμερα, δέσποινα. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για να περάσουμε σε κάτι άλλο, χαμηλές δεδομένων των συνθήκων της πανδημίας και της νέας περίοδου ύφεσης που ενδρεώνεται στη χώρα, είναι οι προσδοκίες των επαγγελματιών για τις χειμερινές εκπτώσεις που άνοιξαν αυλαία εχθές, με την αισιοδοξία βέβαια συγκρατημένη και την αγωνία για την συνέχεια στο κόκκινο. Υπάρχει επάρκεια εμπορευμάτων, ποικιλία, ποιότητα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα. Αυλαία για τις χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, με τους μικρομεσαίους επαγγελματίες να καλούν τους καταναλωτές να τους στηρίξουν, καθώς τα δεδομένα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην αγορά. Διανύουμε μια περίοδο πολύ δύσκολη στη ζωή μας. Πρέπει να προσαρμοστούμε με αυτά τις καταστάσεις. Ευελπιστούμε να ξεπεραστεί γρήγορα και να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Τους αρέσουν όλα, αλλά δεν είναι εύκολο για την τσέπη του καθενός για να ανταψωνίσουν. Πιστεύουμε ότι άμα έχουμε καλές τιμές θα προσελκύσουμε τον πελάτη και θα έχουμε δουλειά στις εκπτώσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία και για όλους μας και για τους καταναλωτές βέβαια, αλλά και για τους συναδέλφους να μπουν χρήματα στο ταμείο τους, γιατί υπάρχει ανάγκη και η περισσότερη ανάγκη ώστε να πληρωθούν υποχρεώσεις που υπάρχουν σε όλο αυτό που δημιουργούνται όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια καλή ευκαιρία
να... για το λιανικό εμπόριο. Ο κλάδος άλλωστε προέρχεται από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, καθώς ακόμη και στις γιορτές οι τζίροι ήταν περιορισμένοι. Σίγουρα είναι πολύ φοβισμένος ο κόσμος. Δύσκολες οι γιορτές. Εγώ πάντα λέω ότι προσπαθώ να είμαι δίπλα από τον καταναλωτή. Φέρνουμε ελληνικά προϊόντα, ρίχνω τις τιμές. Προτιμώ να μην κερδίσω, να φύγει το εμπορευμά μου, να μην παθαίνω ζημιά και να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε, αυτός είναι ο σκοπός μας, να κρατηθούμε στην αγορά μέχρι να επανακάμψει και να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν θα έλεγα ότι όλα τα πράγματα πήγαν καλά. Οι μέρες των Χριστουγέννων δουλέψαν, θα μπορούσα να πω, υπήρχε μια ικανοποιητική κίνηση. Οι μέρες της πρωτοχρονιάς δεν δούλεψαν τόσο πολύ. Όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία δεν άφησε τον κόσμο να βγει να κάνει τα ψώνια του όπως ήθελε. Υπήρχαν βέβαια και οι περιορισμοί. Ο κόσμος σκεφτόταν να βγει έξω, να πάει να διασκεδάσει. Οπότε όλο αυτό είχε μια επίπτωση σε όλο το εμπόριο και σε όλη την έκταση γενικά, στην εστίαση και σε εμάς ακόμα περισσότερο. Το μείγμα εκρηκτικό, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάνουν τους εκπροσώπους του κλάδου να ασφικτιούν και να ζητούν ουσιαστική και άμεση στήριξη. Εμείς, ειδικά τα μικρά μαγαζιά, πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουν για μας. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για αυτή την κατάσταση, για τους μικρομεσαίους, γιατί όλα πάνε στις αλυσίδες. Πλέον ο σκοπός είναι να εκμηδενίσουν το μεσαίο το εμπόριο και να πάνε στις αλυσίδες. Πρέπει να βοηθάει και εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, με τη φορολογία, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι ώστε μπορούμε να ορθοποδήσουμε κι εμείς. Έχουν το δικό τους στυλ, το δικό τους τρόπο να περνάνε στον καταναλωτή ότι όλα είναι καλά, ενώ για μένα δεν έχουν ποιότητες, δεν έχουν ούτε τιμές. Έχουν φτάσει να είναι κοντά σε εμάς και παραπάνω. Παλιά έβρισκες κάποια φθηνά μπλουζάκια, τώρα δεν βρίσκεις τίποτα και ποιότητες τους, μία που τα πλένεις και μία που τα πετάς. Απλά πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να αφήνουν τα λεφτά στην Ελλάδα, να γυρνάει το χρήμα μέσα στην Ελλάδα και να μην φεύγει στο εξωτερικό, γιατί χάνονται. Και στο τέλος δεν μπορεί να προσλάβω εγώ έναν υπάλληλο για να γυρίσουν τα λεφτά μας. Σε λίγο, άμα έτσι πως συνεχίσουν και δεν καταλάβουμε την οτροπία ότι πρέπει να μείνουν τα λεφτά στη χώρα μας, στο τέλος θα δουλεύουμε όλοι σε πολυεθνικές και θα κλείσουν όλοι οι μικρομεσαίοι. Οι μεγάλες αλυσίδες θεωρώ ότι για μας τους μικρούς μας έχουν καταστρέψει, να πω σε εισαγωγικά, γιατί ο κόσμος θα πάει στις αλυσίδες. Η ποιότητα είναι πολύ βασικό στα μαγαζιά τα δικά μας το είδος. Θεωρώ ότι οι αλυσίδες δεν έχουν αυτή την ποιότητα, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Προσπαθούμε, κάνουμε οτιδήποτε, παρεμβάσεις στην κυβέρνηση να υπάρξουν κάποιες βοήθειες, ώστε να αποφευχθούν τα λουκέτα, δεν θα ήταν αρεστό. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τιμή του ελαιολάδου μετά από πράξη που έγινε στη Λακωνία και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παυλάκος να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή αρχή στη νέα σεζόν. Και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε, ενημερωτική, και ο κόσμος να έχει υπομονή. Θεωρώ ότι φέτος η χρονιά αυτή ίσως να είναι η απαρχή μιας νέας κανονικότητας, να δούμε. Ευχής όλων είναι αυτό. Τόσο σε επίπεδο υγειονομικό αλλά και σε οικονομικό, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας και μια περίοδος δυσκολιών. Όμως πράσινο φως δείχνει να έρχεται από από τον κλάδο της ελαιοκομείας, από την τιμή του ελαιολάδου. Αρχίζει να κινείται η αγορά, μια ανάσα από τα 3,7 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο, πάντα μιλάμε έτσι, ελαιόλαδο. Μια μεγάλη δημοπρασία ελαιολάδου στον νομό Λακωνίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα έχουμε βέβαια και σε επόμενα δελτία να ακούσουμε πολλά περισσότερα και από τον Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακιούν που έγινε και συγκεκριμένη πράξη. Πριν από λίγες ημέρες διατέθηκαν 56 τόνοι έξτρα παρθένιο ελαιολάδου και η τιμή έκλεισε στα 3,65,5 ευρώ το κιλό για το έξτρα παρθένο. Μια αρκετά καλή τιμή για την περίοδο αυτή. Έχουμε μπει ήδη στον Ιανουάριο. Είμαστε κατά μεσής, θα λέγαμε, της ελαιοκομικής περίοδου. Για πολλές περιοχές υπάρχει πολλής κόσμος που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη συγκομιδή. Από τη μία πλευρά ο καιρός που δεν έκανε πολλές καλές ημέρες για να μπορέσει ο κόσμος να βγει στα λιοστάσια για να μαζέψει τον καρπό. Η έλλειψη εργατών επίσης δημιούργησε αναστολικούς παράγοντες για την ελαιοσυλλογή. Όμως η τιμή παραμένει σταθερά αυξημένη, σταθερά υψηλά για τα φετινά δεδομένα.
και πληροφορίες μιλούν και κάνουν λόγο και κύκλοι γνώστες των πραγματών και εμείς μέσα από την αγροτική μας εκπομπή είμαστε στενά και παρακολουθούμε το ζήτημα του ελαιολάδου γενικότερα. Στην Κρήτη συνολικά μια άλλη πράξη 150 τόνων ελαιολάδου προχώρησαν στις τιμές κοντά στα 3,8 ευρώ το κιλό. Εμφανίζονται σταθερά και περαιτέρω ανωδικές τάσεις. Σε κάποιοι κύκλοι μιλάνε ότι μπορεί να φτάσει και τα 4 ευρώ το κιλό. Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα κινηθεί. Πάντως φαίνεται μια έτσι ελπίδα προς τη φετινή, ό,τι έχει να κάνει με τη φετινή ελαιοπαραγωγή. Αν μη τι άλλο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως ο κόσμος, μπορούμε να πούμε, είναι από τη μία πλευρά ευχαριστημένος, δέσμευα και αξίζει κυρία Δοθήσης να το τονίσουμε αυτό, είναι ευχαριστημένος με τις τιμές τις φετινές τόσο στο επίπεδο της επιτραπέζης ελιάς καλαμών όσο και στο ελαιόλαδο. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια δυστοκία όσον αφορά τα εφόδια, τα λιπάσματα, τις πρώτες ύλες που είναι κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Οπότε εκεί ίσως και το ρεύμα εννοείται, γιατί πολλοί μας λένε και για το αγροτικό ρεύμα ότι ήδη έχουμε πολλά προβλήματα και μεγάλες αυξήσεις. Από εκεί πέρα είναι μια περίοδος που παρακολουθούμε στενά. Καλό είναι ο κόσμος να είναι συγκρατημένος όσον αφορά και τις τιμές. Θεωρώ ότι δεν θα πέσει το επόμενο διάστημα. Αν με ρωτήσεις για την εκτίμηση τουλάχιστον του επόμενου μήνα, είναι μια πορεία η οποία είναι μια ανωδική, πάνω από, σταθερά πάνω από 3,5 ευρώ το κιλό από την αρχή περίοδου, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το επόμενο διάστημα. Είναι μια πληροφορία η οποία την κρατάμε και ελπίζω ο κόσμος να μπορέσει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορέσει να αποχωρήσει και για την επόμενη σεζόν. Γιάννη, είναι έτσι μια θετική εξέλιξη αυτή και να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το ζητούμενο βέβαια είναι να παραμείνει η τιμή του ελαιολάδου υψηλά και το επόμενο διάστημα. Γιατί συνήθως ξέρουμε ότι αρχές Φεβρουαρίου έτσι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την τιμή του. Έτσι είναι. Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας, πολύ σωστά το έθεσες, Δέσποινα, είσαι εσύ πολύ γνώστρια έτσι των πραγμάτων των αγροτικών και όσον αφορά και το ελαιόλαδο. Οι δικές μας περιοχές, η Νότια Πελοπόννησος, έχει μια παράδοση γενικότερα με το ελαιόλαδο και η Μεσσηνία και η Λακωνία γενικότερα η Πελοπόννησος. Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας, θα λέγαμε, ο οποίος σηματοδοτεί το μέλλον της επόμενης περίοδου όσον αφορά την εμπορία. Πολλοί ελαιοκαλλιεργητές, όπως πολύ σωστά είπες, έχουν ολοκληρώσει. Πολλοί όμως είναι εκείνοι οι οποίοι ακόμα έχουν πορεία μπροστά τουλάχιστον 10, 15, μπορεί και 20 ημερών για να μπορέσουν να μαζέψουν. Μέχρι και την ολοκλήρωση της συνομιδής, η τιμή θα κοιμαθεί σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από τις αγορές για ελληνικό εξαπαρθένο ελαιόλαδο και πόσο μάλλον και πελοποννησιακό, με τις ποικιλίες που έχουμε εμείς στην Νότια Πελοπόννησο. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δίνει και την ελπίδα, να το πούμε έτσι, σε όλο τον κλάδο της ελαιοκομείας και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το ελαιόλαδο έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Όλοι θυμόμαστε ότι πέρυσι ήταν σχεδόν ένα ευρώ κάτω, 2,5 ευρώ ήταν, 2,60, 2,80, το πολύ είχε φτάσει πέρυσι το ελαιόλαδο. Σε πολλές περιοχές πουλήθηκε και ακόμα χαμηλότερα στα 2,20, 2,30. Ήταν μια κακή χρονιά για την εμπορία πέρυσι, βεβαίως με lockdown. Η πανδημία επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά. Φέτος δείχνει, αν με τι άλλο, ευελπιστούμε ότι θα ανοίξουν ακόμα πιο πολύ οι αγορές και λόγω της πανδημίας ίσως να εξασθενήσει. Οπότε μπαίνοντας και στην άνοιξη και εν ώψη τουριστικής περίοδου θεωρώ ότι θα πάει ακόμα καλύτερα η εμπορία. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι νωρίς ακόμα για να το τονίσουμε και να το ταυτοποιήσουμε, αλλά δείχνει ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία όσον αφορά τουλάχιστον τις τιμές και την εμπορία του. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Βέβαια, ένα τελευταίο σχόλιο θα κάνω εγώ, ότι φέτος έχουμε καλές τιμές, αλλά δεν έχουμε ποσότητα. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Να σε καλά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο,
Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιός για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Μπείτε τώρα στο www.combo.gr και βρείτε όλα τα επώνυμα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Με ένα κλικ στην πόρτα σας. Τα παιδιά το δέσαν κόμπο για παιχνίδια από το κόμπο. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας, πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το μεγάλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με τα αυτοδιοικητικά μας και με το Δήμο Καλαμάτας. Είναι εδώ μαζί μας, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ο κύριος Βασίλης Κοσμόπουλος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλώς σας βρίσκω, καλή χρονιά. Ακριβώς γιατί είναι και η πρώτη φορά που αυτή τη χρονιά που βρίσκομαι και στο κανάλι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και απευθυνόμενος και στους τηλεθεατές, θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά με αγάπη, υγεία, ευτυχία. Και βέβαια η υγεία είναι τώρα πλέον η ευχή που θέλουμε πάντα, όλοι μας, έτσι. Πάντα ήταν η υγεία. Πάντα ήταν, ναι. Διαρκής, αλλά απλώς τώρα είναι πιο έντονο διότι βιώνουμε αυτό που βιώνουμε, τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Κύριε Κοσμόπουλε, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις διμερεσίες. Γιατί έτσι μέσα σε αυτή τη διαδικασία είχαμε αποχωρήσεις, είχαμε προσχωρήσεις, είχαμε έτσι αναβαθμίσεις στη Δημοτική Αρχή. Για πείτε μας ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Οι διμερεσίες έγιναν σύμφωνα με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Όσα και να ήταν τα λευκά, θα υπηρίσχε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό ποιοτικά το γεγονός ότι σχεδόν σύμπασα η αντιπολίτευση καταψήφισε, με την έννοια ψήφισε λευκό στην εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό δεν υπήρχε κάποια μορφή απέναντι στον Πρόεδρο, συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων οι οποίοι ψήφισαν λευκό. Αυτό όμως ήταν ένα μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή, μια έκφραση δυσαρέσκειας, μάλλον της αντιπολιτεύσεως για τον τρόπο που αυτή χειρίζεται τα δημοτικά πράγματα μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και αυτά που ακολούθησαν βέβαια δεν ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Ήταν πράγματα τα οποία δυσαρέστησαν και είναι πράγματα που είναι έξω από τη δική μας λογική, έξω από τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε και πολιτευόμαστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό και άλλωστε και στην ανακοίνωση την οποία έκανα και αυτή την οποία διανύμαμε αργότερα και στον τύπο, τι είπα, είπαμε ότι ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι φεύγουν από τις παρατάξεις τους, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης αμοιβόμενες περισσότερες φορές, αυτό συνιστά για μας την αλλαγή. Mm-hmm. Και εκφράσαμε τη λύπη μας για τα δύο μέρη. Διότι και από τη πλευρά του κυρίου Δημάρχου υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικής προσέγγισης του θέματος και από τη μεριά του ατόμου το οποίο δέχεται να κάνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαστε ότι ο κύριος Δημάρχος προσπαθεί να αυξήσει τη δημοτική του ομάδα. Είναι αποδεκτό. Δεν είμαστε κατά σε αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε επίπεδο επικεφαλής, σε επίπεδο παρατάξεων. Οι συνεργασίες με βάση μιας προγραμματικής διακήρυξης είναι σε επίπεδο παρατάξεων. Δεν μπορεί να γίνεται με μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση, αν το βάλουμε ηθικά, θα έπρεπε να παρετούνται και από το αξιώματός τους, ώστε αυτός ο οποίος εξελέγει με την παράταξή του, να παίρνει τη θέση του. Όλο το άλλο είναι κάτι που συναντάται βέβαια στην ελληνική πολιτική σκηνή, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Mm-hmm. Και δεν έχει τα ηθικά εχέγγυα τα οποία πρέπει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος πρέπει και με το παραδείγμα του να δείχνει πώς πρέπει να κινείται η κοινωνία και ο κόσμος, να δίνει τη δυνατότητα αυτή και στον κόσμο, με το παράδειγμα του, να ακολουθεί αντίστοιχες πρακτικές. Βέβαια, αυτή ήταν η δική σας αντίδραση, την αποτυπώνετε και τώρα εδώ και οι υπόλοιποι επικεφαλής των μειοψηφιών, έτσι, στο ίδιο επίπεδο. Σήμερα είχαμε και την απάντηση του Δημάρχου πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε και ρεπορτάζ νωρίτερα. Είπε ο Δήμαρχος ότι κάτι έπρεπε να πούν οι μειοψηφίες. Ένα ακροατήριο έχουν το οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσουν. Υπάρχουν, λέει, προσωπικές φιλοδοξίες, έχετε αρκετά εσωτερικά ζητήματα που πρέπει να λύσετε και ο καθένας βέβαια σε αυτά που λέει να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου σήμερα σε αυτά που είπατε οι μειοψηφίες. Κάτι έπρεπε να πει και ο κύριος Δήμαρχος. Εάν ήταν προετοιμασμένος, εάν ετοίμασε όλο αυτό, σκέφτηκε, θα μπορούσε να αντιδράσει εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιδράση δική μας και η αντιδράση δική μου ήταν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό που και η τοποθέτησή μου. Ο κύριος Δήμαρχος εχθές δεν τοποθέθηκε πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν κάθισε, διαβουλεύτηκε, του είπαν οι σύμβουλοι, του οποίου έχει επικοινωνιακή σύμβουλη, δεν ξέρω, ότι έπρεπε να αντιδράσει, σκέφτηκαν και είπε αυτό το οποίο είπε. Και αυτά τα λόγια λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι στην κρίση των δημοτών. Και προφανώς και στην κρίση τους και αυτά που και εμείς είπαμε, έτσι. Mm-hmm. Κύριε Κοσμόπουλε, από εδώ και πέρα πώς πορευόσαστε ως μειοψηφία? Υπάρχει μια συζήτηση, τη συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Τζεμουράνη εδώ, ότι έχετε βρεθεί μειοψηφίες, να κάνετε ένα κοινό σχήμα, έτσι, προκειμένου να διεκδικήσετε το δημαρχιακό θόκο στις επόμενες εκλογές. Θα μου πείτε, είναι μακριά ακόμα? Δεν είναι μακριά. Είναι κοντά, θα λέγαμε. Πρακτικά είναι μακριά. Ναι. Αλλά ουσιαστικά, το λέω αυτό με την έννοια ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι. Υπάρχει μια εμπειρία συσσωρευμένη τουλάχιστον από την πλευρά μου. Έχω υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος και έχω δει τα πράγματα να αλλάζουν και το τελευταίο χρονικό διάστημα που να αποκτούν μια άλλη δυναμική. Υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις που εμπολείς, για να μην κρυβόμαστε, καθορίζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Θα προηγηθούν εκλογές ενδιάμεσα και αυτές θα καθορίσουν. Αυτό θα καθορίσουν πολλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς ως αντιπολίτευση, στο σύνολό της, δεν πρέπει να συζητούμε στα πράγματα τα πράγματα τα οποία έχουμε κοινές θέσεις. Και πράγματι είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, συζητούμε οι αντιπολιτεύσεις μεταξύ μας. Στα πράγματα και εκεί που συμφωνούμε, προσπαθούμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και κοινές δράσεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να επιτευχθεί η αναγκαία όσμωση μεταξύ μας, ώστε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι να φτάσουμε το αργότερο, να φτάσουμε σε μια μορφή τέτοια που θα έχει και τους υποψηφίους ως έναν βαθμό, αλλά και κυρίως τον επικεφαλής, ο οποίος θα οδηγήσει την αντιπολίτευση ενωμένη πια σε αυτή την επόμενη μέρα. Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι κοινές δράσεις, στάσεις στα θέματα βέβαια προφανώς στα οποία συμφωνούμε και βέβαια η καλύτερη δυνατή όσμωση μεταξύ μας. Συνεπώς, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν συγκλήσεις. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό ως πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον επικεφαλής, γιατί τώρα μιλάμε, εσείς είστε 3-4 επικεφαλής παρατάξεων.
Εσείς, ας πούμε, θα θέλατε να είσαστε επικεφαλής σε αυτό το νέο σχήμα, κοιτάξτε, αν σας το πρότεινε η ομάδα? Κοιτάξτε, αν το πρότεινε η ομάδα, σαφώς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλω να βιαστώ, ούτε κανείς πρέπει από εμάς να βιαστεί. Mm-hmm. Είμαστε σε μια περίοδο οσμόσεων και ανταλλαγής απόψεων. Νομίζω εκεί πρέπει να μείνουμε και σιγά σιγά να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα. Αυτό θα φανεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται καθένας να πιέσει τα πράγματα ο ίδιος ώστε να πάρει κάποια προκαθεδρία. Εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου δεν προτίθεμαι να το κάνω και έτσι λοιπόν αναμένω σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα το επίπεδο της όσμωσης τέτοιο που θα μας επιτρέψει για το επόμενο βήμα. Εσείς λοιπόν παραμένετε σε αυτή τη στάση, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Σε περίπτωση που προταθεί ένα άλλο πρόσωπο, εσείς το στηρίζετε? Σε όλα είμαστε. Γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει κανείς να προβάλλει τον εαυτό του και δεν πρέπει να προλάβει τις καταστάσεις. Mm-hmm. Οι καταστάσεις θα έρθουν από μόνες τους, θα έχουν τη δικιά τους δυναμική. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει κενό στη ζωή. Όλα τα κενά καλύπτονται. Έτσι λοιπόν, θα υπάρξει λοιπόν το άτομο αυτό το οποίο θα οδηγηθεί. Είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος, είναι ένα τρίτο, ένα νέο πρόσωπο ευχής έργων. Κατά την άποψή μου, έτσι, ευχαρίστως να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τον τρόπο συνεργασίας. Συνεπώς, εκτιμάτε ότι ένα καινούριο πρόσωπο ίσως θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή την ομάδα στη νίκη? Πιθανότατα. Πιθανότατα. Ένα καινούριο, ένα φρέσκο πρόσωπο, με την βοήθεια και την εμπειρία την δική μας στο πλάι του, θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να το πετύχει. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και η σωστότερη δυνατή κίνηση. Αλλά αυτό θα το δούμε, όπως είπα, στην πορεία, σιγά σιγά. Πρέπει να βρεθεί, πρέπει να γίνει όσμωση και όλα αυτά και να αποδεχθεί βέβαια την ύπαρξη και της δικιάς μας εμπειρίας. Αυτό είναι μια διαδικασία, είναι λίγο επώδυνη, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται και νομίζω αυτό που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για μας είναι ότι υπάρχει διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο, να βρεθεί ένα άτομο το οποίο θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Εύχομαι για το καλό της πόλης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέω, να καταλήξει θετικά. Κύριε Κοσμόπουλε, υπάρχουν και οι φωνές που λένε ότι είσαστε έτσι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές παρατάξεις, με διαφορετικές ιδέες σε κάποια θέματα. Θα μπορέσετε να φτάσετε μέχρι το τέλος? Ευχής έργων αυτό είναι. Και αυτό προσπαθούμε. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν έχει κάποιο νόημα να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Διαφορετικά δεν θα έχει κάποιο νόημα να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, εάν δεν υπήρχε η διάθεση να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εφόσον λοιπόν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, επειδή φαίνεται από τις φορές που έχουμε συναντηθεί ότι η προσπάθεια αυτή έχει όλα τα έγκαινα, είναι μια σοβαρή προσπάθεια, πιστεύω ότι θα έχει και ένα αίσιο αποτέλεσμα. Αυτό θα φανεί στο μέλλον βέβαια και θα φανεί και η δυνατότητα που έχουμε τελικά να αναδείξουμε ένα ενιαίο κοινό υποψήφιο. Πότε θα έχουμε έτσι κάποιο αποτέλεσμα, πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, έτσι να το οριοθετήσουμε? Κοιτάξτε, μπορεί μετά το Πάσχα και τις μέρες του Πάσχα και λίγο αργότερα να υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις προς τα που κινούμαστε. Θα φανεί αυτό. Δεν υπάρχει βία. Εγώ σας είπα και προηγουμένως ότι πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα έρθουν πολύ δυναμικά την επόμενη πιθανότητα χρονιά. Απλώς φέτος είναι μια χρονιά προετοιμασίας. Καλό είναι να υπάρχει προετοιμασία, να βλέπουμε τα θέματα αυτά και κυρίως να έχουμε την όσμωση και τις κοινές δράσεις που απαιτούνται, ώστε τελικά μέσα από αυτές να διαμορφωθεί το ενιαίο πρόγραμμα προόδου για την πόλη της Καλαμάτας και το πώς βλέπουμε το όραμα, να στηθεί το όραμα για το μέλλον της πόλης. Κύριε Κοσμόπουλε, τώρα όσον αφορά στη Δημοτική Αρχή και στο πώς πορεύεται μέχρι τώρα, ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή μέχρι τα 2 χρόνια και 3 μήνες που έχουν περάσει είναι μια μέτρια Δημοτική Αρχή. Δεν μηδενίζουμε, αλλά όμως είναι μια μέτρια Δημοτική Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει και τη δυναμική του Δήμου Καλαμάτας. Είναι μια Δημοτική Αρχή η οποία δεν κατορθώνει έργα τα οποία ήδη δυσκολεύουν πάρα πολύ με τη μάσκα. Η μάσκα δεν μπορείτε να βγάλετε, ναι, ναι. Δυσκολεύει αρκετά. Ναι. Λοιπόν, μια Δημοτική Αρχή η οποία έργα τα οποία ήδη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν προγραμματιστεί, είχαν ενταχθεί μέσα σε προγράμματα χρηματοδοτικά, ακόμα θα τα όλα καρκινοβατούν. Ας τα πάρουμε ένα-ένα από βορρά προς νότο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πλατεία της Παπαντής, μέχρι ο Σεβασμιότατος διαμαρτυρήθηκε για τον αργό τρόπο που γίνεται. Ας περάσουμε στις φακτηρίες στην Αρνοσταρά. Τι γίνεται? Καρκινοβατή. Ας περάσουμε πιο νότια, στο παραλιακό μέτωπο. Τι γίνεται? Και εκεί τίποτα. Ουσιαστικά από παράταση σε παράταση πηγαίνουμε και τώρα ξεκινάμε
το κομμάτι της Ναβαρίνου από την Κρήτα μέχρι τη Φαρών και βέβαια και την Πλαστήρα. Έχουμε βαρεθεί σε κάθε δημοτική, σε κάθε οικονομική επιτροπή να ψηφίζουμε παρατάσεις. Παρατάσεις. Είναι απίστευτο ότι ένα μικρό έργο, πάρα πολύ μικρό έργο, το οποίο είναι της τάξης των 38.000, κάποια αποδυτήρια στο στάδιο και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ύστερα από 2 χρόνια. Είναι δυνατόν. Και η δικαιολογία είναι ότι το κράτος δεν δίνει κάποια χρήματα. Πράγμα, το κράτος καθυστερεί. Ας βάλει ο Δήμος τα 10.000 που αποκτούνται στο τέλος για να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί στους δημότες. Δεν είναι τρόπος διαχείρισης αυτό. Μας δείχνετε έτσι μια εικόνα δυσλειτουργίας, τα λέγαμε. Τεράστια δυσλειτουργίας και νομίζω ότι και αν το γεγονός της προσπάθειας του κυρίου Δημάρχου να προσετεριστεί στελέχη άλλων παρατάξεων στηρίζεται σε αυτό. Ακρίβως στην ύπαρξη αυτή της δυσλειτουργίας, της οποίας υπάρχει, η οποία είναι εμφανής στην πόλη. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Και μάλιστα τώρα τελευταία έχουν εμφανιστεί και άλλα δείγματα δυσλειτουργίας, ακόμα πιο σημαντικά. Αδυνατεί ο Δήμος να ολοκληρώσει τις δημοπρασίες του για όφελος των ίδιων. Δηλαδή έχουμε 3-4 δημοπρασίες όπου έχουμε μεγάλα ποσοστά εκτόσεων και τελικά αυτός που παίρνει τη δουλειά μέσα από τις διαδικασίες της μακροχρόνιας που διαρκεί η αξιολόγηση φτάνει να αφήνει τη δουλειά για τον δεύτερο. Και ο Δήμος κάνει 150.000, 130.000, 140.000. Και το σημαντικότερο δεν είναι μόνο αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι από τα λάθη του ίδιου του Δήμου χάνει και την εγκυητική επιστολή που έχει δώσει ο ίδιος ο ανάδοχος για να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Έστω και αν αποχωρήσει. Η εγκυητική επιστολή πρέπει να πάρθει από το Δήμο. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάω τον αντιδήμαρχο γιατί η εγκυητική επιστολή δεν πάρθηκε από το Δήμο, γιατί δεν κρατήθηκε από το Δήμο και η απάντηση του κυρίου αντιδημάρχου να είναι, του πρώην βέβαια, να είναι «δεν γνωρίζω». Δεν είναι η απάντηση αυτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα... Πού οφείλονται όλες αυτές έτσι, οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν και προκύπτουν και σε ζητήματα που δεν θα έπρεπε. Τι να πω. Υποθέτω ότι είναι θέμα ικανότητας των συμβούλων οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν, να χειριστούν με επάρκεια το σύνολο των θεμάτων τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ μεγάλα. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος και ο κύριος Δήμαρχος, υποθέτω, βλέποντας αυτή την τεράστια δυσλειτουργία πάνω σε αυτό το κομμάτι, έριξε όλο το βάρος την περσινή χρονιά στο πώς να μπορέσει ο Δήμος Καλαμάτας να ενταχθεί σε νέα προγράμματα μέσα από τον Αντώνη Τρίτσι και σε κάποια ΕΣΠΑ. Και αυτά όμως, όπως έγιναν, είναι έναν τρόπο εντελώς αδιαφανή. Δεν είμαστε κατά. Τα ψηφίσαμε. Mm-hmm. Και προφανώς θέλουμε να γίνουν. Αλλά θέλουμε παράλληλα να υπάρχει και μια στοιχειώδης διαφάνεια. Δεν είναι δυνατόν μέσα από διαδικασίες όπως οι προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες ο Δήμος αυτή τη στιγμή υπογράφει ή συνάπτει με την αναπτυξιακή μεσυγεία, με τον Μπάρονα. Βγάλετε τη μάσκα σας. Νομίζω σας βλέπω και ταλαιπωρείστε. Πραγματικά είναι. Εντάξει, έχω κάνει και τις 3 δόσεις. Εντάξει, έχουμε και την απαιτούμενη απόσταση. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν είναι δυνατόν, έλεγα λοιπόν, ο Δήμος να έχει συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με την αναπτυξιακή Μεσσηνία, με την αναπτυξιακή του Πάρωνα, με την βιώσιμη πόλη και μέσα από αυτές να αναθέτει σοριδών μελέτες σε ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι δυνατόν και αυτό να γίνεται ερήμην της αντιπολιτεύσεως. Δεν ξέρουμε πού έχουν ανατεθεί και σε ποιον αυτές τις δουλειές. Υπάρχουν αναθέσεις μελετών, οι οποίες ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και οι οποίες έχουν ανατεθεί με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνουμε και εμείς θα το κάναμε προφανέστατα για ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει ο Δήμος να τρέξει για να προλάβει κάποιες προθεσμίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σαφώς θα προσέτρεχε κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην αφήνει την αυθαιρεσία να υπάρχει. Πώς μπορούσε αυτό να γίνει? Απλούστατα, οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο λογιστικό να γίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από τις αναπτυξιακές εταιρείες. Δηλαδή, η αναπτυξιακή εταιρεία να μην επιλέγει έτσι αυτόματα τον ένα να του δώσει τη μελέτη, αλλά να κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος και να βλέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία θα διαρκεί το πολύ μία εβδομάδα. Και μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, αφού θα είχαμε τις προσκλήσεις αυτών που ενδιαφέρονται, να επιλέγαμε τον καλύτερο που θα μπορούσε να μας έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι πολύ πονηρά. Είναι διαδικασίες τις οποίες εμείς τις αρνούμαστε, τις κατακρίνουμε και βέβαια και αυτό δεν είναι το μόνο.
και έχουμε πει πολλές φορές για τις αναθέσεις. Μας έχει στενοχωρήσει ή το οι λέμε και το ξαναλέμε. Τις απευθείας αναθέσεις. Πολύ συχνά. Ναι. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι δυνατόν να ανακαλύπτουμε τυχαία, επειδή χρειάζεται να δοθεί μια παράταση σε μια σύμβαση η οποία υπήρχε, ότι υπάρχει μια εταιρεία από τη Λαμία η οποία θα έρθει στην Καλαμάτα να κάνει τι, να βρει ποιες είναι οι ανάγκες της Καλαμάτας για να ενταχθούμε σε νέα προγράμματα. Δεν υπάρχουν εταιρείες εδώ τοπικές. Ακριβώς εδώ, παραπέρα. Ναι. Και κάτι άλλο, και να δώσουμε και 25.000, έτσι. Και να μας πει εάν τον τρόπο που πρέπει αυτά να τα χειριστούμε, αν θα πρέπει να κάνουμε δημοπρασία, αν θα γίνουμε αυτεπιστασία ή αν θα γίνουμε προμήθεια. Έτσι όσο χαζοί είμαστε. Εγώ πρότεινα στην Οικονομική Επιτροπή με τα ίδια χρήματα ο κύριος Δήμαρχος να έπαιρνε ένα σύμβουλο μηχανικό, ο οποίος θα έμπτανε όλο το χρόνο στο Δήμο, αλλά θα βοηθούσε παράπλευρα σε όλη την προσπάθεια την οποία κάνει ο Δήμος και στο συγκεκριμένο θέμα, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα μπορούσαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να υποβάλουν και οι παρατάξεις, δηλαδή τα θέματα τα οποία κρίνουν ότι είναι σοβαρά. Αυτό θα έκανε μαζί με τον κύριο Δήμαρχο μια επιλογή και σαφέστατα θα έχει την ικανότητα να επιλέξει ποια πράγματα, ποια έργα θα γίνουν με αυτεπιστασία, ποια έργα θα μπορούσαν να μπουν στην διαδικασία της μελέτης της είτε κατασκευής, είτε SDIT, ή να επιλέξει τέλος πάντων τον τρόπο κατασκευής τους. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Ακόμα και η επιλογή ενός τοπικού επαγγελματία σε αυτό το επίπεδο. Ακριβώς. Ούτε μπορούμε, ούτε καλό είναι να στηρίζουμε και τους. Να μένουμε έκπληκτοι και να βλέπουμε ότι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει για να μας ετοιμάσει το φάκελο, ο οποίος θα κατατεθεί για να διεκδικήσουμε την εισαγωγή της πόλης μας σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης, να είναι μια εταιρεία η οποία εδρεύει στη Λεμεσό της Κύπρου. Όλα αυτά, χωρίς γνώση της αντιπολιτεύσεως, έτσι, λέω, αυτά γίνονται όλα κρυφά. Έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, μια πίστοση, ψηφίζεται η πίστοση, είτε σαν τροποποίηση μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου και ξαφνικά μαθαίνουμε ή πρέπει να μπούμε στη διάβγεια και ψάχνοντας να δούμε που έγινε η ανάθεση. Όχι. Η λογική έλεγε, ο σεβασμός απέναντι στη διαφάνεια θα έλεγε ότι ναι, ψηφίζεται η πίστοση και σε επόμενο, μεθεπόμενο Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής, Διοικητικό Συμβούλιο, Συνεδρίας μάλλον της Οικονομικής Επιτροπής, να παρουσιάζεται αυτός στον οποίο έχουν γίνει αναθέσεις αυτές. Έχω μια σειρά από αναθέσεων, οι οποίες άπτονται και απλών πραγματών καθημερινών, από πλαστικοποιήσεις γηπέδων μέχρι ξέρω εγώ τι, και μένω έκπληκτος. Πότε έγιναν όλα αυτά, πώς ανατέθηκαν αυτά τα πράγματα, διότι δεν βλέπουμε μέσα να έχει γίνει ένας διαγωνισμός, να έχουν κληθεί τουλάχιστον 2-3 ενδιαφερόμενοι και να δοθεί στον μηνοδότη. Εντάξει, θα έλεγε κανείς έτσι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι όταν είναι μικρά τα έργα τα δίνουμε. 25.000 δεν είναι μικρά. Δεν είναι μικρά. Μιλάμε για πάνω από 10.000. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα το κατανοώ και εγώ και ορισμένες φορές το κατανοώ και την κρισιμότητα και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να επέμβει. Αλλά εδώ μιλάμε για πάνω από 20-25.000. Άρα λοιπόν συζητάμε για πιο σοβαρά πράγματα και βέβαια δεν είναι δυνατόν στον προϋπολογισμό να υπάρχουν έργα της τάξης των 20.000 στο όριο δηλαδή που μπορεί να γίνει. Να μην γίνει ακριβώς δημοπρασία, αλλά να γίνει κλήρωση μέσα από διαδικασία, νόμιμη διαδικασία του κράτους, έτσι. Αλλά να γίνει κλήρωση μέσα από τους, ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος χάνει την έκπτωση την οποία θα έπαιρνε. Έστω και το 10%. Όταν τα έργα αυτά είναι 8-10, αντιλαμβάνεσαι στα 20.000, το 10% αποκτά μια άλλη δυναμική που θα μπορούσε να καλύψει κάποιες άλλες τρύπες του Δήμου Καλαμάτας. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα βλέπουμε και είναι γεγονός ότι, δεν το κρύβω, ότι προφανέστατα δεν έχουμε την επάρκεια, την επικοινωνιακή, ώστε αυτά να φτάσουν στον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει. Δεν είναι δυνατόν, δεν γίνονται έργα, για να το πω διαφορετικά, ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορεί να προωθήσει τα μεγάλα έργα της πόλης απλά και μόνο φωτογραφιζόμενος στα πάρκα τσέπης ή σε κάποιες μικρές δράσεις οι οποίες γίνονται μέσα στην πόλη. Πολύ καλές αυτές. Μπράβο που γίνονται. Έχουν γίνει βήματα και σε ζητήματα καθημερινότητας, να μην είμαστε μηδενιστές. Σαφέστατα δεν είμαι μηδενιστής και είπα ότι διαφορετικά θα έλεγα ότι είναι αποτυχημένη μια. Θα έβαζα μηδενικό στην Δημοτική Αρχή. Είπα ότι είναι μικρή, μέτρια η απόδοσή της, μικρή έως μέτρια η απόδοσή της μπροστά στις δυνατότητες και στις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. Στο πλαίσιο του μικρού του μέτριου εντάσσονται και όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν γίνει. Εύχομαι ολόψυχα να αποκτήσει ο Δήμος μια άλλη δυναμική. Εύχομαι ολόψυχα να δούμε το επόμενο διάστημα μια άλλη και διαφορετική δράση. Το βλέπω όμως
πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω μια αδυναμία εν γέννη του να μπορεί κανείς να χειριστεί κυρίως τα μεγάλα έργα, κυρίως τις μεγάλες αποφάσεις. Τα επόμενα δύο χρόνια θεωρείτε θα είναι κρίσιμα έτσι, για το Δήμο Καλαμάτας? Είναι πολύ κρίσιμα. Κοιτάξτε, η προσπάθεια η οποία γίνεται και την κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική. Εύχομαι να αποδώσει. Όπως έχω πει και παλαιότερα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα. Καλό είναι το αποτέλεσμα να ευοδοθεί και να επιλεγούμε ανάμεσα σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Δεν θα έρθουν και κάποια χρήματα στην πόλη και πια εκεί θα υπάρξει ξανά ένα θέμα του πώς θα χειριστούμε αυτά τα χρήματα και με ποιον τρόπο. Το λέω αυτό, διότι ο Δήμος Καλαμάτας και πρόσφατα, δεν ξέρω αν προβλέποντας το μέλλον, έκανε αναπτυξιακή εταιρεία, δεν ξέρω κατά πόσο τη χρειαζόταν, και η οποία δέσμευσε 300.000 για το επόμενο, ο Δήμος Καλαμάτας για το επόμενο διάστημα, τα επόμενα δύο χρόνια 300.000 ευρώ, και η αναπτυξιακή αυτή εταιρεία τα δύο πρώτα χρόνια, δηλαδή θα έχει μόνο δύο άτομα, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Ο πρόεδρος, ο οποίος θα παίρνει το 50% της αμοιβής του Δημάρχου, και τον αντιπρόεδρο, ο οποίος θα έχει, τον διευθύνοντα σύμβολο, με συγχωρείτε, ο οποίος θα παίρνει το 70% της αμοιβής του Δημάρχου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια αναπτυξιακή εταιρεία υποστελεχωμένη σε αυτό το επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει. Το μόνο που θα κάνει προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Καλαμάτας και μέσω από αυτή, αντί να τις κάνει προγραμματικές συμβάσεις ο Δήμος με αναπτυξιακές περιφέρειες, και μέσω από αυτή θα γίνονται αναθέσεις έργων. Εύχομαι λοιπόν και εκεί να το χειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι και ελπίζω. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι είναι μεγάλο στοίχημα οι 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Είναι μεγάλο στοίχημα για την πόλη, για αυτό το οποίο θα αφήσει. Η προετοιμασία αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Όπως πήγε χαμένη η προετοιμασία που έγινε για την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Ό,τι έγινε, ό,τι προσπάθεια έγινε, χάθηκε. Ενώ ξέχωρα, αν δείτε και τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε μια σειρά από πράξεις οι οποίες είχαν γίνει στην προετοιμασία να συνεχίσουν να υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Ήταν δεσμεύσή μας. Δεν την τηρήσαμε, βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ένιωσε την ανάγκη να μας επιπλήξει πάνω σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια δεσμεύσή μας που έπρεπε να την τηρήσουμε. Εύχομαι αυτή μας η στάση να μην μας ακολουθεί και στις κρίσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, μπορεί ο μηχανισμός εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αντέδρασε, αλλά έχει μνήμη. Mm-hmm. Και η μνήμη λοιπόν παρακολουθεί. Και παρακολουθεί και βαθμολογεί. Εύχομαι λοιπόν να μην μας ακολουθήσει αυτή η κακή συμπεριφορά μας από την στιγμή που χάσαμε την πολιτιστική πρωτεύουσα, και τώρα να γίνει η όποια προετοιμασία υπάρξει τώρα και η οποία γίνεται να είναι η πρίκα, το όραμα για το μέλλον της πόλης μας. Μάλιστα. Κύριε Κοσμόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Έτσι είπαμε κάποια πράγματα, ίσως να θέλετε να πείτε ακόμα περισσότερα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα μεγάλα έργα. Ναι, είναι σημαντικό να δούμε και ακόμα μεγαλύτερα έργα, δηλαδή το Κοριζόμυλος Καλαμάτα, μια ενιαία στάση που τήρησε η Δημοτική Αντιπολίτευση, και ουσιαστικά λίγο πολύ φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια λύση χωρίς να έχουμε ακόμα αποτελέσματα τέτοια που να μας ικανοποιούν απόλυτα, διότι δεν γνωρίζουμε. Έτσι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα και νομίζω ότι αργότερα θα το αποδείξουμε. Έχουμε το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και το τρόπος που θα γίνει, και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι η πρώτη κοινή συνέντευξη, η πρώτη κοινή παρουσίαση η οποία θα γίνει και στην οποία θα τοποθετηθούμε για να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις που πιστεύω ότι είναι πιο κοντά στη λογική της διαχείρισης του τεραστίου αυτού προβλήματος. Και βέβαια έχουμε και το μεγάλο αγωγό ΦΥ 800, ο οποίος έρχεται από το πείδημα και ο οποίος δυστυχώς έχει κολλήσει. Φαίνεται ο αγωγός κάπου, η αγωγή αυτή ως υλικό έχουν κολλήσει κάπου στην Ινδία με το καράβι που έρχεται και δεν έρχεται. Μάλλον και με τις ανατιμήσεις πρέπει να υπάρχει κάποιο μείνει. Πρόβλημα. Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Υπάρχει το ένα, η ανατίμηση, η αλλαγή της όδευσης δεν θα περάσει πλέον από την Αθηνών. Και η ερώτηση βέβαια ξαναμπαίνει εδώ. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ενέχρι να περάσει από την Αθηνών και τώρα μετά εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι η Αθηνών είναι ακατάλληλη? Είναι πολλά τα ζητήματα. Το αντιλαμβάνεστε το ερώτημα, δεν είναι μόνο ρητορικό. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος από την ΔΕΙΑΚ και από το Δήμο, υποθέτω, με τις ευλογίες του Δήμου, δέχτηκε αυτή τη μελέτη και ξαφνικά και των ιστορών καταλάβω ότι η μελέτη αυτή είναι λανθασμένη. Τέλος πάντων, εύχομαι να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές, με χαμόγελο και υγεία. Με το χαμόγελο και την αισιοδοξία να ταινίσουμε το μέλλον, ευελπιστώντας ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Σπούργη της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Να σχεδιάζω το δικό μου μέλλον. Ξανά με στην καρδιά φωτιά. Κοιτάω το παρελθόν με χαμόγελο. Να σ' αγαπώ. Προχωρώ στη ζωή δυνατά. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι με στήριξαν. Και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Ο κυβωτός του κόσμου συνεχίζει να στηρίζει και να χτίζει τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών όλου του κόσμου. Για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και μετά από, από την αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Καλογεροπούλου, την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού και πολιτισμού πλέον. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Κυρία Ηλιοπούλου, έχω βγάλει τη μάσκα γιατί κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και για να μιλάτε και καλύτερα, γιατί είδαμε νωρίτερα τον κύριο Κοσμόπουλο. Έχουμε αναβάθμιση, να πούμε συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι, γιατί κρατάτε τη θέση σας, που σημαίνει ότι τα πήγατε πολύ καλά στον τομέα του τουρισμού και προστίθεται πλέον και ο πολιτισμός. Ναι, προστίθεται και ο πολιτισμός, επιπλέον ευθύνες, επιπλέον χαρά, γιατί ό,τι αναλαμβάνω το κάνω με πάρα πολύ μεράκι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Προσπαθήσω να τον βγάλω ασπροπρόσωπο και τον ίδιο και την Περιφερειακή Αρχή και όλους τους Πελοποννήσιους πολίτες. Δεν είναι και έτσι και μια αγωνία και ένα άγχος? Μεγάλη. Μεγάλη αγωνία, γιατί όλες οι θέσεις ευθύνης έχουν αγωνίες και είναι και, όπως έγραψα και κάπου, και δύσκολη η διαδρομή. Υπέροχη βεβαίως, γιατί αν κάνεις κάτι και το κάνεις με αγάπη και μεράκι, όπως το κάνω εγώ, γιατί ξέρετε όλα τα ένσημά μου έχω ξαναπίνει στον ιδιωτικό τομέα και ο ρόλος που με έχει ανατεθεί το βλέπω σαν δουλειά. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαι παραγωγική, να παράξω έργο για λογαριασμό της Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Αρχής και αυτό προσπαθώ να κάνω με τους συνεργάτες μου, πάντα με ομαδική δουλειά και με συστηματική δουλειά, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και με ένα-ένα τα βήματα, σωστά και σταθερά, για να μπορέσουμε να παράξουμε έργο και να δώσουμε στον τόπο μας αυτό το κάτι παραπάνω που το αξίζει. Και με τα νέα σας καθήκοντα, παλιά και νέα μαζί, ξεκινάει και η νέα χρονιά, έτσι. Ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα?
για αυτή τη χρονιά, για το 2022. Ο στόχος είναι τουριστικά, γιατί ναι, είναι και ο κλάδος μου. Τουριστικά η Πελοπόννησος να πάει καλύτερα. Και ήδη είδαμε το έτος 2021, την προηγούμενη χρονιά, μια βελτιωμένη τοποθέτηση του προορισμού μας στην τουριστική αγορά. Τα μηνύματα είναι αρκετά αισιόδοξα. Έχει ανακάμψει το 50% της τουριστικής επισκεψιμότητας στη χώρα σε σχέση με το 2019. Και σε αυτό το ποσοστό, λοιπόν, το ποσοστό επί τη βάση του συνόλου της επικράτειας, το οποίο είχε η Πελοπόννησος από 2,1, από 2,4 πήγε στο 3,1. Αναλογικά είναι μια αύξηση της τάξης του 30% επί των τουριστικών εισόδων, ξαναλέω. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα τουριστικά έσοδα εν μέσω πανδημίας αυξήθηκαν κατά 30%. Στο 50% που έχει κατασταλάξει η αγορά, που έχει επανακάμψει η αγορά. Που σημαίνει ότι αν δουλέψουμε σωστά και αν κάνουμε ενέργειες που θα μας δώσουν προβάδισμα και σε αυτά που ζητάει η τουριστική κοινωνία, τέλος πάντων, οι επισκέπτες στη μετά-COVID εποχή, και εμείς έχουμε ο προορισμός μας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εφορίας και βιωσιμότητος, θεωρώ ότι μπορούμε να τα πάμε πάρα πολύ καλά και το μέλλον το τουριστικό να είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Τώρα, σε συνδυασμό με τον πολιτισμό, αν καταφέρουμε και μπορούμε, γιατί έχουμε τη φέρουσα ικανότητα, έχουμε και το άειλο και το υλικό πολιτιστικό απόθεμα να τα παρουσιάσουμε, καταρχάς να τα συντηρήσουμε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα, να τα αναδείξουμε με τα σύγχρονα μέσα προς τους ενδυνάμει επισκέπτες, νομίζω ότι έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα για να πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Συν όλα φυσικά τα χαρακτηριστικά, δεν αναφέρω μόνο τον πολιτισμό, τον πολιτισμό τον αναφέρω γιατί τώρα είναι εκ των πραγμάτων άρρηκτα συνδεδεμένος πολιτισμός, τουρισμός, σύνολο ενιαίο και αδιαίρετο. Και σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, στο να πάμε καλύτερα, ποιες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί για το 2022? Κάναμε κάποιες ενέργειες εν μέσω πανδημίας για το 2020 και 2021. Κάναμε έναν απολογισμό, όχι κανονικό απολογισμό επίσημο, αλλά κάναμε έναν απολογισμό τι δράσεις κάναμε κατά τη διάρκεια των 2 ετών της Περιφερειακής Αρχής. Εντάχει θα πω ότι δουλέψαμε πάνω σε 3 τομείς, γιατί τουρισμός είναι 3 πράγματα. Είναι και οι υποδομές που υποστηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Είναι και οι παροχές. Προσπαθούμε να σχηματοποιήσουμε τα προϊόντα μας, δηλαδή τους φυσικούς μας πόρους, να τους σχηματοποιήσουμε, να τους κάνουμε τουριστικές εμπειρίες και με τα κατάλληλα μέσα να τα προβάλλουμε στους ενδυνάμει επισκέπτες. Οπότε δουλέψαμε πάνω σε όλα αυτά και επικαιροποιήσαμε τα ψηφιακά μας μέσα. Κάναμε καμπάνιες για τον αλευτικό τουρισμό. Δουλεύουμε πάνω στις υποδομές, το ξέρετε αυτό. Γίνεται τεράστια δουλειά από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή σε επίπεδο υποδομών, στον Ισμό, το τρένο, το τουριστικό που είπαμε, η πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους, η συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων. Δώσαμε βάρος και στις υγειονομικές δομές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, στον επισκέπτη μέτρησε πάρα πολύ η ασφάλεια, η εικόνα του να είναι υγειονομικά ασφαλής ο προορισμός. Και πιστεύω ότι είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τελική επιλογή του, ότι ένιωθε ασφαλής στην Πελοπόννησο, βοήθησε και ο δικός τουρισμός. Δεν είναι ότι τα κάνουμε εμείς, προφανώς και οι συνθήκες βοηθάνε. Όλα αυτά όμως, σε συνδυασμό με κάποιες στοχευμένες ενέργειες που κάναμε, βοηθήσανε στο αποτέλεσμα. Οπότε πάνω σε αυτά συνεχίζουμε να δουλεύουμε, κυρίως πάνω στην ψηφιακή προβολή του προορισμού μας, στην σχηματοποίηση των θεματικών μας προϊόντων, γιατί αυτά έχουν τη δύναμη να παρατείνουν την τουριστική περίοδο, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Και φυσικά να προβάλλουμε τον τουρισμό μας και να ενισχύσουμε την εικόνα του προορισμού, ότι είμαστε κι εμείς ένας ταξιδιωτικός προορισμός, όπως είπαμε και στο πολύ συζητημένο βίντεο που προβάλαμε, διεκδικούμε και εμείς το μερίδιό μας από την τουριστική αγορά. Δεν είναι μόνο τα υπέροχα νησιά μας, είμαστε και εμείς εδώ. Αυτό λέμε και διεκδικούμε αυτό με αξιώσεις. Θα ξεκινήσει και άλλη καμπάνια έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση να προσελκύσει επισκέπτες? Κυρία Ηλιοπούλου, έγινε για πρώτη φορά οργανωμένη ψηφιακή καμπάνια. Και όταν λέω οργανωμένη ψηφιακή καμπάνια, δεν εννοώ ότι παράξαμε μόνο κάποιο περιεχόμενο. Παράγουμε συνεχώς περιεχόμενο και πάρα πολλά θεματικά. Και μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχουμε καλύψει και ποιοτικά και χωρικά όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου και όλα τα θεματικά μας προϊόντα. Γι' αυτό δεσμευόμαστε. Λοιπόν, επίσης, πρώτη φορά έγινε ψηφιακή καμπάνια οργανωμένη από την άποψη ότι παράξαμε περιεχόμενο και όλο αυτό το επικοινωνήσαμε και προς τις αγορές στόχευσης που ήταν και
εσωτερικά στην Ελλάδα, αλλά και στις αγορές, στις κύριες αγορές στόχευσης στο εξωτερικό. Για το 2022 θα διευρύνουμε και τις αγορές στόχευσης. Βεβαίως, πάντα για οτιδήποτε κάνουμε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και τους πόρους χρηματοδότησης για όλα αυτά που σχεδιάζουμε. Και εμείς το έχουμε κάνει και για το 2022. Πήραμε και την έγκριση του Περιφερειάρχη. Έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Το προβάλαμε και στην Νομοδοτική Επιτροπή και πολύ σύντομα θα περάσει και από την Οικονομική. Κάναμε λοιπόν την οργανωμένη ψηφιακή καμπάνια και τώρα κάναμε και χριστουγεννιάτικη καμπάνια, όχι πάρα πολύ έντονη, ψηφιακή ήτανε, αλλά γιατί ξέρετε ήταν και πολύ δύσκολες συνθήκες και ήμασταν και εμείς λίγο επιφυλακτικοί να λέμε στον κόσμο εδώ κλείνανε τα πάντα και λέγανε ναι, να λέμε εμείς ελάτε στην Πελοπόννησο. Περισσότερο ενισχύσαμε δηλαδή το brand awareness και την αναγνωριστημότητα. Στείλτε μία καρποστάλα από την Πελοπόννησο, κάποια πολύ έτσι έξυπνα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήσαμε και επικοινωνιακά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να υλοποιήσουμε την off-season καμπάνια, γιατί θα κάνουμε πλέον δύο καμπάνιες το χρόνο. Και χειμερινή, για να ενισχύουμε τους χειμερινούς μας προορισμούς, και την καλοκαιρινή, που θα είναι και πάντα η πιο δυνατή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το καθιερώσουμε. Δύο καμπάνιες ψηφιακές το χρόνο και σε παραδοσιακά μέσα, αλλά δυνατές και καλές. Η μία κυρίως η off-season για να ενισχύουμε τους ορεινούς προορισμούς, οι οποίοι δύο χρόνια τώρα οι επαγγελματίες του κλάδου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν δουλέψει οι άνθρωποι. Φέτος πήγαν καλύτερα όμως. Φέτος πήγανε καλύτερα γιατί είχε αρκετή επισκεψιμότητα, αλλά ένας κούκκος δεν παίρνει την άνοιξη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και μόνο. Πόσο να καλύψουν τα κενά. Έτσι. Πόσο μπορούν να καλύψουν τα κενά. Ναι. Εντάξει, σίγουρα θέλαμε να προβάλλουμε το City Break. Όλα αυτά λοιπόν θα τα κάνουμε τώρα στη χειμερινή μας καμπάνια και αυτό θα εδραιώσουμε από εδώ και μπρος. Ποια είναι τα μηνύματα για το φετινό καλοκαίρι? Τα μηνύματα για το φετινό καλοκαίρι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Αν όλα πάνε καλά με την πανδημία, που έτσι φαίνεται, έχει μια φθήνουσα πορεία, ναι μένει σε έξαρση, ναι μένει μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά γενικότερα ο ιός βλέπουμε ότι έχει εξασθενήσει. Τα νέα με τον εμβολιασμό έτσι είναι καλύτερα γιατί εντείνεται ο εμβολιασμός. Θεωρώ ότι θα περάσουμε δύο μήνες, τρεις, δεν ξέρω με βάση αυτά που λένε οι γιατροί και οι ειδικοί φυσικά, λίγο πιο δύσκολους, όπου πρέπει όλοι να προφυλαχθούμε και με ατομική ευθύνη και με συλλογική ευθύνη να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και σε επισκεψιμότητα και σε νούμερα και σε υγεία των ανθρώπων, που είναι το πιο σημαντικό, και σε όλα. Θα τα καταφέρουμε η Πελοπόννησος να γίνει έτσι προορισμός? Τι λέτε? Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε τα χαρακτηριστικά, ξαναλέω, και ευελπιστούμε, φιλοδοξούμε ότι σιγά σιγά θα ανακτούμε όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα, γιατί όπως σας ξανάπα, έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα αναζητούν οι επισκέπτες στη μετά-COVID εποχή. Έχουμε τις συνθήκες ευζωίας, αυθεντικότητας, ιδιωτικότητας, του μη πολυσύχναστου, του προορισμού που σέβεται τις τοπικές κοινωνίες. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Την επαφή με τη φύση που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω και τι δεν έχουμε στη Πελοπόννησο. Τα έχουμε όλα, αλλά πρέπει να τα σχηματοποιήσουμε. Δηλαδή δεν φτάνει να λέμε ότι έχουμε την πιο ωραία παραλία. Εμείς αυτό κάναμε. Λέμε, έχουμε ωραίες παραλίες. Αλλά κάναμε την καμπάνια για τον ελευτικό τουρισμό και λέμε, μπείτε σε ένα καϊκί, ζήστε αυτή την εμπειρία, δείτε την παραλία από μέσα από τη θάλασσα. Φάτε κάτι ωραίο πάνω, ψαρέψτε, κολυμπήστε. Δηλαδή αυτό μεταμορφώνει τελείως. Γίνεται μια τουριστική βιωματική εμπειρία που μπορεί να ζήσει κάποιος, παρά να λέμε απλώς και να δείχνουμε παραλία και να λέμε αυτή είναι η πιο ωραία παραλία της Πελοποννήσου. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε τουριστική εμπειρία, να σχηματοποιήσουμε τα προϊόντα μας και να τα προβάλλουμε, όπως είπα, με σύγχρονα μέσα για να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να τα ζήσει. Κυρία Καλογεροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, να αντέξει, να είναι αισιόδοξος. Και κάνω και μια ευχή που μου αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων, θα την κάνω και σε εσάς. Λέω ότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ, κυρία Ηλιοπούλου. Και αντί να λέμε λιγότερα προβλήματα, να ευχόμαστε περισσότερες δεξιότητες για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Πολύ ωραίο. Να με αυτό το μήνυμα να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν φτάσει εκτός ορίων. Οι συνταξιούχοι δεν το βάζουν κάτω.
Κάθε άλλο παρά απόμαχοι της ζωής μοιάζουν πολλοί συνταξιούχοι και στη Μεσσηνία που συσπειρωμένοι στα σωματεία τους διεκδικούν τα αυτονόητα, ειδικά αυτήν την περίοδο καθώς το 2022 έκανε ποδαρικό με ψαλίδι για αρκετές χιλιάδες διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν μια σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, γύρατος αναπηρίας και μια χειρίας. Αυτό σημαίνει 284 ευρώ μείωση στους συνταξιούχους σε περίοδο δηλαδή που τσακρίβειας και σε περίοδο πανδημίας. Όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι στις 10 τράπεζες έχουμε δεχτεί μεγάλη επίθεση και έχουμε χάσει γύρω στο 50% από τις συντάξεις μας. Σήμερα η κυβέρνηση κάνει άλλο ένα χτύπημα. Λέει η κυβέρνηση δηλαδή ότι όταν παίρνεις δύο συντάξεις, ένα από έναν φορέα και μια σύνταξη κυρίας, την εθνική σύνταξη για τη σύνταξη κυρίας θα κόβεται. Δηλαδή, που σημαίνει ότι στα 384 ευρώ το 70% που είναι 266 ευρώ δεν θα το παίρνουν οι καινούργοι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη χειρίας και για τα τρία χρόνια. Μετά τα τρία χρόνια που είναι 134 ευρώ θα κόβεται τα 134 ευρώ. Είναι μια απώλεια δηλαδή από 268 μέχρι 134 ευρώ. Για τους παλιούς συνταξιούχους ισχύει αυτό, μόνο που δεν θα γίνεται περικοπή, αλλά θα υπάρχει προσωπική διαφορά όπως υπάρχει στις άλλες συντάξεις και όταν πάρεις κάποια αύξηση θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Ουσιαστικά δηλαδή και οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Βγήκε η κυβέρνηση τώρα στα πρωινά κανάλια και είπε ότι το 70% της κατάργησης της δεύτερης σύνταξης κυρίας θα είναι για τους νέους που θα βγαίνουν σε σύνταξη τώρα. Αυτό είναι παραπλανητικό, γιατί όπως ξέρετε ο νόμος, εμείς δεν ζητάμε μέσω εγκυκλίου να μην ισχύει στην κατάργηση του νόμου, γιατί ο νόμος ισχύει. Και αύριο το πρωί, ποιος σου λέει ότι μετά από ένα χρόνο δεν θα εφαρμόσει, όπως μετά από 6 χρόνια, δεν θα εφαρμόσει και στους παλιούς. Οι συντάξεις κυρίας είναι 438 ευρώ μεικτά και λένε ότι αυτή η σύνταξη είναι μεγάλη. Και κόβουν σχεδόν τα μισά και παραπάνω από τα μισά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ένας χαμηλοσυνταξιούχος ότι θα χάσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, καθώς τα επιμέρους ζητήματα εξακολουθούν να προβληματίζουν. Όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο νόμος των επικουρικών, μας είπανε θέλετε να πάρετε και μία επιπρόσθετη εκτός από την κύρια σύνταξη, θα σας κρατάμε 5-10 χιλιάδες δραχμές από το μισθό σας και μετά από 30 χρόνια που θα πληρώνετε τη σύνταξη, θα πάρετε και μια πρόσθετη σύνταξη, την επικουρική. Η επικουρική όταν βγήκα εγώ ήταν 480 ευρώ το μήνα. Την κάνανε με τιμή από 480, τη φτάσανε 104 ευρώ, 120 και μετά τώρα στο τέλος την έχουν πάει 190. Και από εκεί κλεφτήκανε από όλο τον ελληνικό λαό τους συνταξιούχους, κλεφτήκανε πάρα πολλά λεφτά. Γιατί τα εκατομμύρια που είχαμε δώσει, αφού θέλανε να την καταργήσουν τελείως γιατί το κράτος χρεοκόπησε δικαιολογία ή οτιδήποτε, επιστρέψτε μας τα λεπτά που δώσαμε και καταβάλαμε και έντοκα, και καταργήστε τελείως, γιατί αυτό που μας έδωσε ήταν κάτι ψίχουλα που πετάνε στα κοτόπουλα για να επιζήσουν. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα με τους συνταξιούχους, γιατί έχουν πάγια αιτήματα. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων, ο κύριος Παναγιώτης Κουφαλάκος. Καλησπέρα σας, κύριε Κουφαλάκο. Καλησπέρα, κυρία Ιωπούλου, σε εσάς και τους ακροατές. Και χρόνια κύριε πολλά Κουφαλάκο, για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Κύριε Κουφαλάκο, σήμερα κάνατε μια κινητοποίηση με αιτήματα που είναι πάγια από ό,τι φαίνεται για τους συνταξιούχους πλέον και φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση. Δεν απαντά έτσι η κυβέρνηση σε αυτά τα αιτήματα. Κοιτάξτε, σήμερα βγήκαμε με αφορμή την εγκύκλιο που παραμονές των εορτών του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε, με την οποία την εγκύκλιο εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου του 2016 που προβλέπει την κατάργηση του 70% στις συντάξεις χειρίας, γιατί ξέρετε ότι όσοι παίρνουν σύνταξη και έχουν σύνταξη από χειρία παίρνουν δύο συντάξεις και την δεύτερη όταν μένουν μόνοι τους το 70% από τη σύνταξη του συζύγου. Αυτό λοιπόν το ποσό που είναι 286 ευρώ, αποφάσισε η κυβέρνηση μετά από 6 χρόνια να το θέσει σε εφαρμογή με την εγκύκλιο την οποία εξέδωσε παραμονές των εορτών. Δηλαδή από 1η-1η του 2022 καταργούνται 284 ευρώ
εν μέσω πανδημίας και εν μέσω ακρίβειας και εν μέσω λες και το πρόβλημα δηλαδή είναι για τους συνταξιούχους που εν πάση περιπτώσει όπως σας είπαν και στο πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε σας είπαν ότι είναι 400 και κάτι ευρώ που παίρνουν συνταξιούχοι δηλαδή από αυτά δηλαδή από τη δεύτερη σύνταξη που παίρνανε από την κυρία το παίρνανε και το 70% και έρχεται τώρα και το κόμμα. Για μας πλέον είναι φανερό και φαίνεται και τι δείχνει αυτό, γιατί κάναμε σήμερα την κινητοποίηση. Δείχνει ότι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται, κοιτάξτε να δείτε, 6 χρόνια τώρα αυτός ο νόμος ίσχυε και δεν είχε δοθεί εντολή η εγκύκλειος να εφαρμοστεί. Αυτό τι λέει, ότι ο αγώνας δεν πάει χαμένος. 6 χρόνια όταν οι συνταξιούχοι ήταν κάθε μέρα στους δρόμους, καθυστέρησε και σήμερα τι βρήκανε. Βρήκανε μια ευκαιρία που είναι φοβισμένος ο κόσμος από την πανδημία, που είναι φοβισμένος ο κόσμος και έχει μειώσει τις απαιτήσεις του. Και βρήκαν την ευκαιρία, δηλαδή μετά από 6 χρόνια, να εφαρμόσουν τον νόμο του Κατρούγκαλου. Για μας το μήνυμα τι λέει, ότι η κάθε κυβέρνηση όταν έρχεται να εφαρμόσει τους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Και όταν είναι αντιπολίτευση, βγαίνει στα χεραμίδια να αντιπολιτευτεί νόμους τους οποίους η ίδια έχει ψηφίσει. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ό,τι κεκτημένο υπάρχει ακόμα, αλλά και διεκδικητικά να πάρουμε πίσω τα χαμένα, όπως λέει και το σύνθημά μας, είναι ο μόνος δρόμος, είναι ο αγώνας. Στην πόλη της Καλαμάτας είναι αρκετά τα αιτήματα, τα πάγια αιτήματα των συνταξιούχων, κύριε Κουφαλάκο. Ναι, είναι εκτός από αυτό, δώρα... με αφορμή αυτού, έτσι. Το κύριο αίτημα των συνταξιούχων είναι ότι το ποσό το οποίο παίρνουν πάνω από τη σύνταξη παραμένει μια προσωπική διαφορά, όπως σας είπαν. Όπως είπαν και στο ρεπορτάζ σήμερα, το οποίο η προσωπική διαφορά, οτιδήποτε αυξήσεις δοθούν, θα μειώνεται η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, στο μέλλον, οι συνταξιούχοι για πάρα πολλά χρόνια δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Στιγμή που το ρεύμα έχει πάει στα ύψη, στιγμή τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έχουν αυξηθεί, δηλαδή τι θα γίνει με τους συνταξιούχους. Τους πετάμε. Δηλαδή δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου. Και δεύτερο να σας πω και κάτι άλλο, ότι σήμερα βγήκε η κυβέρνηση στα κανάλια, εχθές και σήμερα, η οποία λέει, αφού είδε τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους συνταξιούχους σε πανελλαδικό επίπεδο, είπε λοιπόν ότι θα ισχύσει, λέει, από τους συνταξιούχους που θα βγουν στη χειρία από εδώ και πέρα. Αυτό δεν ισχύει και θα πω γιατί. Μπορεί να το κάνει τώρα για να μην να κατευνάσει τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά ο νόμος υπάρχει. Όπως μετά από 6 χρόνια το εφαρμόσανε, μια κύκλιος από το πρωί, κανένας δεν μας λέει ότι θα εφαρμοστεί και στους καινούργιους. Άρα εμείς τι λέμε, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι του 2020, που σε συνεργασία ο ένας μετά τον άλλον έρχεται να εφαρμόσει. Λοιπόν, και λέμε ότι δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα. Κανένας δεν πρόκειται να μας σώσει, αλλά μόνο όταν εμείς βγούμε στους δρόμους, όταν διεκδικήσουμε τα κεκτημένα μας. Και κάτι άλλο για τους νέους που θα μπουν στην εργασία, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Οι νέοι που μπαίνουν στην εργασία, όπως ξέρετε, καταργούνται υπηκουτικές συντάξεις. Και σου λέει ότι θα πάρεις μόνο την εθνική σύνταξη, και αν θέλεις κάτι επικουρικά, όπως ήταν προηγουμένως, δεν θα απευθύνεσαι πλέον στο δημόσιο. Δεν σου γίνονται κρατήσεις. Βρες μια εταιρεία, μια χρηματιστηριακή εταιρεία, βάλε τα χρήματά σου στο τόπο με πώς το λένε, και από εκεί και πέρα ναι. Διάλεξε εσύ η σύνταξη θέλεις να πάρεις. Αυτό καταλαβαίνετε. Εδώ το δημόσιο μετά από 30 χρόνια που υπάρχουν, μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι υπηρετικές, δεν κατόρθωσε να το δώσει. Φανταστείτε οι ιδιωτικές εταιρείες που θα τζογάνουν τα χρήματα των ασφαλισμένων, αυτά που θα δώσουν στον ιδιωτικό τομέα, στο χρηματιστήριο, αν θα υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, αν μπορεί, και κανένας δεν εγγυάται ότι αυτά τα χρήματα που θα δώσουν, αν θα τα πάνε ποτέ. Και για εμάς τους ίδιους τους συνταξιούχους, όταν θα καταργηθεί η εισφορά στο επικουρικό ταμείο, καταλαβαίνετε,
αν θα μπορούμε κι εμείς να πάρουμε. Από το πρωί θα σου πει τα επικουρικά ταμεία δεν έχουν χρήματα, πάρε μόνο την Εθνική που σήμερα είναι 3,84 και από το πρωί σε σχέση με τον προϋπολογισμό ο οποίος θα υπάρχει για τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες του κράτους όπως κάθε φορά λένε, αν θα είναι και 3,84 που θα πάνε συντάξεις. Είναι και πολλά τα ζητήματα, γιατί τώρα πλέον υπάρχουν και κάποιοι συνταξιούχοι που παίρνουν έτσι μια πενιχρή σύνταξη και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολα περνάνε τη στιγμή που έχουν αυξηθεί όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, η ενέργεια, η θέρμανση. Μα είναι θέμα. Εδώ δεν μπορείς να πληρώσεις σήμερα με μισθό που παίρνεις. Όταν η ΔΕΗ σήμερα έχει φτάσει και λέει ότι πιλωτεί, η κυβέρνηση λέει επιδοτεί το 90% στις χαμηλές όσοι έχουν μέχρι ένα όριο κιλοβατόρες. Αύριο το πρωί για τον Ιανουάριο, δηλαδή το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, ποιος εγγυάται ότι αύριο το πρωί. Πόσα σπίτια θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ο μόνος δρόμος, δεν περιμένουμε κανένα σωσία. Η εμπειρία τι έχει δείξει. Ότι τόσα χρόνια, είμαι 65 χρονών, τόσα χρόνια περιμένουμε από τη μία την κυβέρνηση να αλλάξει και κάτι να φέρει η καινούργια. Αλλαγές κυβερνήσεων υπάρχουν. Και έρχεται η μία και εφαρμόζει τους νόμους της προηγούμενης. Ο μόνος δρόμος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία, ο μόνος δρόμος είναι η διεκδίκηση. Και απέδειξε ότι μετά από 6 χρόνια ένας νόμος που θα καταργούσε τις συντάξεις κυρίας, έρχεται να τον εφαρμόσει μετά 6 χρόνια. Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις. Ο νόμος λέει ότι τα παιδιά του ΙΦΟΥ κατάφεραν να έχουν συμβάσεις. Ο νόμος λέει ότι η Κόσκο κατάφερε να έχει συμβάσεις. Ο δικός σας δρόμος είναι αυτός, ο δρόμος του αγώνα. 10.000 συνταξιούχοι να συσπηρεθούν κάτω από το Σωματείο Τάσης Συνταξιοδοτικά, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να είναι σίγουροι ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν ο λαός δεν θέλει καμία εμπιστοσύνη σε καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε σήμερα. Κύριε Κουφαλάκο, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το που μας δώσατε το βήμα και όπως ξέρετε η συντονιστική επιτροπή αγώνα συνταξιούχων Καλαμάτας δίνει το στίγμα της όπως με την συνταξιούχο πριν λίγο καιρό που θα τις παίρνανε το σπίτι που το κάνανε στον πληστηριασμό και ακόμα δεν έχουν τολμήσει να πάνε να το ακύψει και η γυναίκα είναι εκεί και ψάχνει να βρει μια λύση όμορφη και ωραία μέσα από την οικογένειά της και από την βοήθεια των συγγενών της να μπορέσει κάπου να πάει. Αυτό θα μου πείτε λύθηκε το πρόβλημα, όμως δώσει και μια λύση. Φανταστείτε ότι την πέταγαν στον δρόμο παραμονές του πηγαίνουν. Και κατάφερε η γυναίκα να είναι στο σπίτι, να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της και να ψάξει να βρει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Φανταστείτε τώρα, αν αυτό υπήρχε μια συνολική, αν θα μπορούσαμε να ακούμε και τους πληστηριασμούς να ανατρέψουν. Εγώ το πιστεύω. Ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό, πραγματικά. Κύριε Κουφαλάκο, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πορεία της πανδημίας. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σύση Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα Δέσποινα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια και πολλά, καλή χρονιά. Καλή αρχή, ναι, εμείς δεν τα είπαμε χθες. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία πραγματικά. Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, τι έχουμε, πώς είναι τα πράγματα. Αυξημένα και σήμερα τα κρούσματα, Δέσποινα. Έχουμε 32.694 κρούσματα σε όλη την επικράτεια. 63 εντοπίστηκαν σε πύλες εισόδου της χώρας κατόπιν σχετικών ελέγχων. Έχουμε 80 νέους θανάτους ασθενών με COVID σε όλη την στις μεθ της χώρας. Από την έναρξη της πανδημίας να σου πω ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 21.559 θάνατοι. Έχουμε 640 διασωληνωμένους, από αυτούς οι 537 είναι είτε μερικώς είτε και καθόλου εμβολιασμένοι. 103 είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι. Της Πετλοποννήσου τα νούμερα είναι και σήμερα υψηλά. 333 νέες μολύνσεις στην περιοχή της Μεσσηνίας. Η Λακωνία σήμερα δίνει 152, 169 εντοπίζονται στην περιοχή της Αρκαδίας, 200
49 στην Αργολίδα, 386 νέα κρούσματα στην Ηλία και έχουμε και στην Κορινθία αρκετά κρούσματα, 465 τον αριθμό. Συναγερμό για την Αχαΐα που και σήμερα δίνει τριψήφιο αριθμό μαζί με πολλές ακόμη περιοχές, 1064 νέα κρούσματα. Και σε ό,τι αφορά την εικόνα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, εκεί είχαμε 9 εισαγωγές και εισάριθμα εξιτήρια. Ο αριθμός πλέον των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί στην κλινική είναι 38 συνολικά. Στη Μέθη νοσηλεύονται 5 ασθενείς διασωληνωμένοι. Και να σου πω ότι εχθές, κατά την χθεσινή ημέρα, υπήρξε η αξιολόγηση 20 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Αυξημένα, όπως βλέπεις, τα νούμερα και σήμερα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα πως πρόκειται για μια πορεία δυναμική και συνεχίζεται. Δεν εμφυσιάζουμε και εγρηγορούμε, κάνουμε αυτό που πρέπει. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λεκωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.